Έλα, 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 για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, για το τσακαλό καταπληκτικό σκορουμπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρια σκαντουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα για χμά, να κάνουμε κλειστή την ώρα χώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τους μελαχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά ζουμουσάδα! Γεια σου Αναστασία! Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει άλλα πράγματα από αυτά που θα πούμε και σήμερα υπάρχει ο μόνος σκελετός που υπάρχει στην εκπομπή, διότι ο υποφαινόμενος δεν είναι και τόσο αδύνατος, είναι ο σκελετός των γυαλιών μας. Ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε γεφάκια, έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα να πούμε και να δώσουμε και ένα υπέροχο δώρο σήμερα, ένα εισιτήριο διαρκείας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να σας δω σήμερα τους μπασκετικούς, να σας δω, γιατί γκρινιάζετε. Δεν λες για το μπάσκετ. Δεν λες για τον μπάσκετ, δεν λες για τον μπάσκετ. Ορίστε, σήμερα να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία στο νέο σχήμα, στη νέα διοίκηση, στον κύριο Καρακούση, στον κύριο Κωνσταντινίδη, σε όλο το team, στον κύριο Δεδέογλου, να τους ευχηθούμε να μακροημερεύσουν, να έχουν επιτυχίες. Επισημαίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κανένας τους δεν αμείβεται. Κανένας τους δεν αμείβεται, όπως είπαν κιόλας στη συνέντευξη τύπου, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος Δακουράς, νομικός που κι αυτός είναι στο Δουσού, κανένας δεν αμείβεται. Έτσι, καλή επιτυχία λοιπόν στον κύριο Καρακούση, στον κύριο Κωνσταντινίδη, που είναι ο άνθρωπος της Αναδομό, έχουν όλοι τις δουλειές τους, είναι φτασμένοι και απόλυτα επιτυχημένοι σε αυτό που κάνουν. Καλή επιτυχία στον κύριο Δεδέογλου, που προέρχεται από τη γνωστή οικογένεια, ο Λεωνίδας Δεδέογλου, την οικογένεια που έδωσε δωρεά το γήπεδο και θα βρίσκεται στο τμήμα, τον κύριο Δακουρά στο νομικό τμήμα, όλους. Και βέβαια, εγώ θα ήθελα να είναι και ο Χρήστος ο Καραμπέρης, από τους πλέον έντιμους, από τους πλέον καθαρούς και αγωνιστές, και αυτός με τις δουλειές του, με την οικογένειά του, και έδωσε και αυτός την ψυχή του στο μπάσκετ. Δεν το έχω με τον μπάσκετ, το ξέρετε, δεν είμαι μπασκετικός και απλώνω πάντα τα πόδια μου μέχρι εκεί που ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα κλήθηκαν σε πολύ δύσκολη εποχή για τον μπάσκετ να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη, να πείσουν τον κόσμο για τις καλές τους προθέσεις, για τις αγνές τους προθέσεις και το πώς κινούνται τα διαρκείας, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος τους εμπιστεύεται. Και φυσικά έχουν και τη βοήθεια και του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Αμυρίδη και όλων. Καλή επιτυχία. Εμείς εδώ θα είμαστε να επικοινωνούμε τα πάντα όσο μπορούμε να βοηθούμε, όσο μπορούμε, όπως όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, να είμαστε δίπλα τους. Σήμερα λοιπόν δίνουμε ένα εισιτήριο διαρκείας, το οποίο να διευκρινίσουμε φυσικά ότι είναι προσφορά από το Club ΠΑΟΚ Ανόβερο. Τα παιδιά που για μία ακόμα φορά βρίσκονται δίπλα στον ΠΑΟΚ, βρίσκονται δίπλα στην ομάδα και προσφέρουν αυτό το διαρκεία σήμερα στον κόσμο. Γραμμούλες θα βγάλουμε μετά τις 8.30. Μην αρχίζετε από τώρα. Τριν-τριν-τριν-τριν. Ε, έτσι, σωστά. Σωστά. Ελάτε στην παρέα μας. Αυτό το χαλί πόσα χρόνια το έχω, Αναστασία? Πολλά χρόνια. Και λέω το εξής, πόσα χρόνια και... Δεν γίνεται με αυτό το χαλί να μην τρέξεις. Εδώ κάνει μια μικρή ξεκούραση, γιατί λαχάνιασαι. Και είναι ένα μόνιμο κινηματικό που ξεκινάει. Δηλαδή, θέλοντας και να βγεις να πεις τι. Γεια σας φίλες και φίλοι. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον μολδαβικό κινηματογράφο. Ένα έπος, ένα απάβγασμα μιας οικονομικο-κοινωνικοπολιτικής αντάβγειας που βγαίνει μέσα από αυτό το συγχρονισμό των χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο στον όψιμο μεσαίωνα εκεί κάπου στο Νεπάλ. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ξέρεις τι λένε πιο, πώς θα ξέρει αυτό το μπίμπι, οι καρέκλες πρέπει να με απασχολήσει το ότι κάνουν ένα και πέφτουν, ε, πρέπει να το δούμε αυτό. Μας λέει κάτι για το βάρος μας, η καρέκλα. Δηλαδή είναι, έχουν ένα όριο αντοχής. Ε? Δηλαδή, αν είσαι από τριψήφους και πάρω, κάνει ξαφνικά εκεί που είσαι σε ένα ωραίο ύψος και έχεις το μικρόφωνο σου μπροστά, τα πάντα, να πούμε, ξέρω εγώ, τα χαρτιά σου, τους υπολογιστές σου, κάνει ένα... Και σε γιώνει.
Ε. Ρατσισμός τώρα, είναι καρέκες αυτές. Μπεις εδώ ο Παπαδάκης έφεγε την Τούμπα της δεκαετίας, να πούμε, τι να λέμε. Είπα λοιπόν για την Electronet, είπα ότι το πιο φρέσκο ψάρι το τρώτε στο Αιγαίον, εκεί, στις δυο ψαραγορές, που είναι δυο μαγαζιά κουκλιά. Με το πιο φρέσκο ψάρι, το πρωί, στη θάλασσα, το μεσημέρι, στο πιάτο σας. Και στο Δικητήρο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Εκεί που θα πάρετε τηλέφωνο 214.000 για το Δικητήριο, όπως είπα, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο και έρχεται σπίτι το ψάρι. Ούτε να τηγανίζετε, ούτε μύρλα στο σπίτι. Τηγανίζω και τα βιά και μυρίζουνε και αυτά τα ρούχα και έτσι και... Έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Και βέβαια Νικολαίδη, ζαχαροπλαστεία, πρότυπα, καταπληκτικά, παγωτάρες, τουρτάρες, σφολιατοειδή. Να μιλάμε για μια ποικιλία υπέροχων πραγμάτων. Και βέβαια μην ξεχνάτε και όλα τα ψωμιά. Όλα. Αν έχετε φάει τα ψωμιά σας, στις σχέσεις σας, στις δουλειές σας, αυτά κτλ. Εκεί θα βρείτε τα ψωμιά που πρέπει. Καρόλη και Δημητρίου 237-163 στον Εύωσμο. Και Κρεατούμπα, πόντου 10, εκεί απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Και ψητά και μαγειρευτά Κρεατούμπα, υπέροχο Βασίλης και ο Κυριάννης, ο σεφ, σας ετοιμάζει πεντανόστιμα πράγματα και βέβαια με το τηλέφωνο 926-740. Κυνήγι. Φοβερά λόγια έχει αυτό το χαλί. Φοβερά. Πρέπει να το έχω, Αναστασία, αυτό το χαλί 15 χρόνια. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτοί που το έχουν γράψει το κομμάτι, hard discount. Λέγεται το συγκρότημα, δηλαδή δύσκολο στα παζάρια. Discount αυτό δεν σημαίνει, είναι αυτό που σου κάνω έκπτωση. Δύσκολη έκπτωση. Και το κομμάτι λέγεται Λούλου. Προτιμώ να βάλω τον τόνο εκεί και να μην λέγεται Λούλου το χαλί μας, γιατί δεν συνάδει, ρε παιδί μου. Δεν συνάδει. Danny Stave, όπου και να βρίσκεσαι, να είσαι καλά, φίλε. Ο ηχολήπτης των 103 μου είχε πει: έχω ένα φοβερό χαλί για να μπαίνεις. Α, ρε παιδί μου, έχω χαλιά. Έχω ένα φοβερό χαλί για να μπαίνεις. Α, ρε παιδί, έχω ένα φοβερό χαλί. Μη μας τα κάνεις αερόστατα. Βάλ το. Το βάλαμε και από τότε μένει. Αυτό είναι το χαλί μας. Είσαι συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακούτε εμάς. Ακούτε αθλητήριους Ζουμουσού. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Χθες λοιπόν το θέμα που έσκασε ήταν ο Αμπέλ. Εμείς που φιλοσοφούμε κάθε μέρα για τον Αμπέλ λέμε αμπελοφιλοσοφίες. Ή ας πούμε... Αυτός είναι ειδικός στο Σαρμαδάκι. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν πρέπει να είναι κανονικά. Με αμπελόφυλλα δεν κάνουν το Σαρμαδάκι, Αναστασία. Με αμπελόφυλλα δεν το κάνουν. Βεβαίως. Τόσο πολύ ξέρουμε. Γιατί καλείτε από τώρα, τι θέλετε να σας πούμε. Μετά τις 8.30 γραμμούλες. Μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε γραμμούλες. Λέω λοιπόν, χθες όλη η κοινωνία ασχολείται με τον... Αμπέλ Φερέιρα και την πρόταση της Sporting Λισαβόνας. Απόλυτα υπαρκτή η πρόταση, απόλυτα υπαρκτή. Το είπαμε ότι δεν είναι κάτι που άιντε από κύμα φαντασίας. Και όχι μόνο αυτό, μετά την πρώτη και αρχική πρόταση έφτασε χθες να δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα για να μπορέσει να κάνει δικό της τον προπονητή μας. Επειδή είμαστε σοβαροί άνθρωποι, επειδή είμαστε σοβαρές ομάδες, είμαστε τέτοιες ομάδες είμαστε, δεν πρόκειται να φύγει ο προπονητής. Ο προπονητής, τώρα που μιλάμε, δεν πρόκειται να φύγει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι πολύ ωραίο επίσης, είναι πολύ ωραίο να έχεις δίπλα σου ή να έχεις κάποιον που να τον θέλουν οι άλλοι. Φανταστείτε μία σχέση, τι προτιμάτε ας πούμε. Να έχετε δίπλα σας μία άσχημη, μία να πούμε αντιτουριστική, μία γκρινιάρα, μία που είναι μέσα στη μύρλα, μία κακίστρο, μία που να σας ρίχνει κατάρες, μία και να μην τη θέλει κανένας. Ναι, αισθάνεσαι ασφάλεια ότι την έχεις μόνο εσύ. Είσαι, όντως, αυτό σου δίνει μία σιγουριά. Λέει ποιος θα τη θέλει αυτή, εντάξει, είμαστε οκ. Okay. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε κάτοικοι και δημότες κερατέας. Αυτό είναι καλύτερο ή να έχεις δίπλα σου κάποια που την ποθούν και τη θέλουν όλοι και λένε το δες με ποια κυκλοφορεί ή πόσο τη θέλω αυτή που έχει
ο άλλος να λένε οι άλλοι για αυτή που έχω εγώ. Καλύτερο δεν είναι αυτό? Να ποθούν όλοι αυτό που έχεις. Πολύ ωραίο. Και εσένα σε ανεβάζει και σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικός είναι αυτός που είναι δίπλα σου. Πόσο σημαντικό προπονητή έχεις επιλέξει. Πόσο σημαντική είναι η σχέση που έχεις. Για να το πάω στο παράδειγμα που λέγαμε. Και άσε να την ωρέγονται οι άλλοι. Τη γυναίκα σου. Το πολύ σημαντικό βέβαια στην υπόθεση είναι το τι θέλει και η γυναίκα σου. Διότι ωραίο είναι να την πολιορκούν όλοι και να λένε πω, τι ωραία που είναι αυτή, πώς θα ήθελα να την έχω κι εγώ. Και πιθανόν να προσεγγίζουν κιόλας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει τι κάνεις εσύ φυσικά, που της δείχνεις ότι εγώ θέλω να είσαι εδώ δίπλα μου και να σε έχω βασίλισσα, okay, αλλά και το κυρίως όμως, το πιο σημαντικό, τι θέλει η ίδια. Αν η ίδια αρχίσει και ξελογιάζεται, αν αρχίσει και της παίρνει το μυαλό ο κάθε ένας που της λέει καλά λόγια, ο κάθε ένας που της λέει έλα και εγώ θα σε έχω βασίλισσα, μη μένεις εκεί, έλα σε μένα. Αν αυτό το πράγμα αρχίσει και την ξεμυαλίζει, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καΐλας. Έτσι λέω εγώ. Άρα, δεν είναι καθόλου άσχημο να θέλουν αυτό που έχουμε, ίσα ίσα, μας ανεβάζει, πρώτον. Δεύτερον, δείχνεις κιόλας ότι δεν είσαι ένας, τι είμαστε, δηλαδή... Ένα μαγαζί που έρχεται ο καθένας επειδή του κάπνισε, να πω να μην πω την άλλη λέξη, και έρχομαι πάω και ψωνίζω, πόσα έδωσες, τρία έδωσες, πάρε τρία και δώσ' τον. Τι λες ρε, τι λες, τι είμαι, είμαι καμία μικρή ομάδα, κανένα μικρό μέγεθος, όχι. Ωραίο λοιπόν είναι όλο αυτό, όμως απαραίτητη προϋπόθεση το μυαλό αυτού που είναι δίπλα σου να είναι εδώ. Πουθενά δεν ακούσαμε στην όλη ιστορία τι θέλει ο Φερέιρα. Δεν ξέρω αν αυτοί για να έρθουν και να μας προσεγγίσουν εμάς και να μας ζητήσουν τον προπονητή έχουν νωρίτερα πάρει κανένα ok από το Φερέιρα. Αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Ότι ναι παιδιά εγώ θέλω να έρθω αλλά έχω συμβόλαιο, βρείτε τα με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό. Δεν ξέρουμε τι έχει πει ο ίδιος. Ή να, μπορεί να έχει πει παιδιά... εγώ δεν, καμία, μιλήστε με τον ΠΑΟΚ. Ή επίσης θα μπορούσε να έχει πει παιδιά, εγώ είμαι εκεί τώρα, μην κάνετε καν πρόταση. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι με κάθε τρόπο ο Ιβάν ξεκαθάρισε ότι ούτε καν υποψία σκέψης να σε δώσουμε, ούτε καν υποψία να σε αφήσουμε να φύγεις. Μπροστά μας, σε λίγες μέρες, είναι η Χάρτινη, αυτή η οποία με λύσα περιμένει να πάρει εκδίκηση για τους τρεις συνεχόμενους μπουλκουμέδες. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κύριο Μάνταλο να μην πάει να κουβαλήσει κανένα κύπελο. Είναι για το πρωτάθλημα, άνθρωπέ μου. Μην μπατζάμπας μου, επειδή σου κοιμήνει αυτή η συνήθεια. Ξέρω εγώ, είσαι ο κυπελοκουβαλητής. Κρίμας! Πώς λέμε ρίμπας, δεν είναι ο κρίμας. Δεν είναι Λιθουανός Σούτιγκαρτ. Που έπαιζε στη Λέτουβο, πώς τη λένε αυτή την Ρίτα, ε, ο Κρίμας, μην πας Μάνταλε, άστο. Μας φυρίζει ο Ελβετός Στέφαν Κέλς Κλέσνεα. Να σε λένε Κλέσνερ, όχι Κλάσνερ, Κλέσνερ, ελπίζουμε να μην φοβηθεί. Και να σφυρίξει σωστά ο Ελβετός, blow well the team, σφύρα καλά την ομάδα. Ο Κλέσνερ. Αναστασία, δεν σου κάνει ο Κλέσνερ. Τι έχει? Α, σε έχει τη νόσο Κλέσνερ. Όχι, ρε. Τον άνθρωπο. Και σε πολύ βαριά μορφή. Τι γίνεται, ξεχνάει, αυτά δεν είναι. Έχει τη νόσο Κλέσνερ. Αυτός είναι. Ο οποίος λέει θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του τη σεζόν αυτή. Δεν μ' αρέσουν αυτοί που είναι να φύγουν. Μ' αρέσουν, δεν μου πολύ αρέσει αυτό το ότι είναι έτοιμοι για να φύγουν. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι
Τελείωσε λοιπόν το θέμα με το Φερέιρα, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, το ξεκαθάρισε μία και έξω κατηγορηματικά η οικογένεια Σαββίδη, ότι αυτός είναι, έκανε αναρτήσεις, τον στήριξε με κάθε τρόπο, ωραία είναι τα λόγια, ωραίες είναι και αναρτήσεις. Η πιο τρανή στήριξη είναι, φίλε, μας δώσανε 4 χαρτιά για το Μίσιτς και εμείς γυρίσαμε την πλάτη και τους είπαμε δεν υπάρχει περίπτωση. Στο ερώτημα τι θα γινόταν αν δίνανε 7 τη ρήτρα του, δεν το ξέρουμε. Υποθετικά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν πατίνι. Από αυτά που κυκλοφορούν στην πόλη. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όσο για διάφορα παιδάκια ρεπόρτερ της ΑΕΚ που ήδη βγάζουν όχι απλά γλώσσα εις βάρος του ΠΑΟΚ, με πολύ υποτιμητικό, με πολύ ηρωνικό τρόπο ξεκίνησαν να αναφέρονται και στον ΠΑΟΚ και στον κόσμο του και σε αυτά που πέτυχε ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών τα 2 τελευταία, 3 τελευταία χρόνια. Και ξετσουτσούνησαν κάποιοι και γράφουν σε site απόψεις, το ξαναλέω με ηρωνία και με προσβλητικό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, έχω να πω τα εξής. Μαγκέψαν τα περίπτερα και θέλουν ασανσέρ. Μαγκέψανε τα λάχανα και κάνουνε χωρίστρα. Μαγκέψαν οι μελιτζάνες και τηγανίζονται όρθιες. Μαγκέψαν τα τούβλα και σφυράνε από τις τρύπες. Μαγκέψαν τα μανταλάκια και κάνουνε μονόζυγο. Μαγκέψανε τα λάχανα και κάνουνε χωρίστρα. Το ξαναείπα αυτό με τα λάχανα, αλλά έχει σημασία, γιατί αυτό στον οποίο αναφέρομαι έχει χωρίστρα. Αυτοί, τέλος πάντων, στους οποίους αναφέρομαι. Και το καλύτερό μου, μαγκέψανε τα σόβρακα και ζητάνε τσέπες. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, παιδιά. Να είσαι σόβρακο, να είσαι, μια στιγμή λίγο, μια στιγμή. Σόβρακο, έτσι, ούτε καν μποξεράκι. Σόβρακο αυτό του Μπόρατ, αυτά που είναι... Ανεβαίνουν μέχρι που είναι όλο το μπούτι έξω, να πούμε. Το κοφτό. Και λέει, μια στιγμή, συγγνώμη λίγο, εγώ είμαι ένα σόβρακο. Γιατί η βερμούδα να έχει τσέπες, ε? Γιατί? Γιατί το παντελόνι να έχει τσέπες, γιατί, ε? Γιατί δεν κατάλαβα. Ακόμα και κάποια μαγιό, γιατί να έχουν τσέπες, εγώ σας σόβρακο, δεν δικαιούμαι. Αυτά έχουμε να πούμε. Σε αυτούς οι οποίοι, όπως είπαμε, ξετσουτσούνησαν. Υπάρχει ανάρτηση από το site της ΠΑΕ για μια εκπληκτική προσπάθεια του Λάμπρου, τον αποθεώνει στην προπόνηση, περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, ζαλίζει αμυντικούς και βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ωραίο είναι αυτό, περιμένουμε και μετά την απεριόριστη στήριξη που έδειξε ο Ιβάν στον προπονητή. Μετά από την ψήφο που παίρνει από τον κόσμο, γιατί ο περισσότερος κόσμος είπε κάτω τα χέρια από τον προπονητή μας, αφήστε τον, μόνο 4 μάτς έχουμε παίξει, περιμένετε λίγο, okay, δεν έχουμε δει αυτά που θέλουμε, αλλά άστον, προφανώς για να δίνουν άλλοι 4 εκατομμύρια και να το θέλουν σε μία από τις κορυφαίες ομάδες Πορτογαλίας, κάτι ξέρουν και αυτοί, ας τον αφήσουμε. Ο κόσμος λοιπόν δείχνει την υπομονή που πρέπει. Ο Ιβάν σου έδειξε αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο του το ξέκοψε. Τώρα πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι της. Πρέπει και εσύ, φίλε μας Αμπέλ Φερέιρα. Τι πρέπει? Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πλησιάσεις πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να δούμε, να πλησιάσεις πιο κοντά στους παίκτες, να αλλάξεις πράγματα που βλέπεις ότι δεν περπατάνε, να κάνεις κάποιες αλλαγές σε παίκτες. Εσύ ξέρεις, δεν σου επιβάλλουμε εμείς τίποτα, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας να το παίξουμε έξυπνοι, αλλά δες λίγο ποιοι δεν τραβάνε, νομίζουμε ότι έφτασε η ώρα να τους ξεκουράσεις λίγο, να ανακτήσουν ψυχολογία. Θα πω και σήμερα, όπως κάθε μέρα, δεν μα
μας πέφτει με τίποτα. Έτσι κι αλλιώς το πάθος, η τρέλα, η πίστη στην ομάδα. Όμως πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεκουράσουμε αυτούς οι οποίοι έγραψαν ιστορία. Δεν αφαιρούμε τίποτα από αυτά που προσέφεραν. Δεν προσπαθούμε να αξίσουμε τίποτα από την ιστορία που έχουν γράψει. Από το επίτευγμά τους το τεράστιο, από τα δύο double, από το αίτητο περσινό πρωτάθλημα. Όμως φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς είτε έχουν αδειάσει, είτε δεν είναι καλά σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά, αγωνιστικά. Αυτοί το ξέρουν, αυτοί το γνωρίζουν. Ας τους λίγο, ξεκούρασέ τους. Είδες ότι με τα συνεχή μάτς περισσότερο τους δυσκολεύεις παρά τους δίνεις τη δυνατότητα να συνέλθουν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Οδεύομαι για τις 8.30. Θέλω να ξαναπώ. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Ένα εισιτήριο διαρκείας για όλα τα μάτς του μπάσκετ στο στολίδι μας, στο παλατάκι μας, στη νέα προσπάθεια που κάνει αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που έχουμε στον πάγκο και λέγεται Κώστας Φλεβαράκης, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικός προπονητής είναι για τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζουμε επίσης ότι αγαπά την ομάδα, αγαπά το σύλλογο και ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ενώ θα μπορούσε να βρει και αλλού δουλειά, πιστέψτε με. Ένα εισιτήριο διαρκείας λοιπόν, προσφορά από το Club ΠΑΟΚ Ανόβερου έχουμε να δώσουμε σήμερα. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές μετά να μιλήσετε εσείς στο νούμερο που ξέρετε. Ανοιχτό και το μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Να πούμε πολλά και διάφορα, όμορφα και ωραία. Μην ξεχνάτε. ΠΑΟΚ TV με 7 ευρώ το μήνα δίνει τη δική σου απάντηση σε όλα αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και που εξακολουθούν να γίνονται. Πώς το γουστάρω αυτό. Πώς μου αρέσει αυτό το αχπάστο. Πάμε γιατί περιμένει κόσμος στις γραμμές. 2310-287-888. Μιλάμε αντάμα, στον αέρα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εννοείται το νου μας για την Κυριακή. Δεν χρειάζεται να το πούμε, το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Εννοείται. Μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Έτσι. Έτσι απλά. Θα πούμε και αύριο βέβαια, εννοείται. Τώρα για αλλαγές. Αν θα βάλει το Ζίφκοβιτς. Αν θα βάλει τον Στόχ. Αν θα βάλει το Λάμπρου. Αν θα βάλει το Γαϊτανίδη. Αυτά είναι παιδιά. Okay. Θυμίζω, πριν πάμε στις γραμμές γιατί περιμένει κόσμος, ένα εισιτήριο για το μπάσκετ. Εισιτήριο διαρκείας είναι για όλη τη χρονιά στο παλατάκι μας. Προσφορά από το Club ΠΑΟΚ Ανόβερο. Εντάξει, γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526. Στον τοίχο μας, στον αθλητήριο, υπάρχει επίσης διαγωνισμό σήμερα, ανέβηκε, μπείτε να δείτε τα πολύ ωραία μπλουζάκια από τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Γιαννάκη. Προβλέπετε εκεί, θα δείτε, σας γράφει σχετικά και η Χρύσα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμή για να δούμε τι και πώς. Ποιος κάνει αυτή. Εσύ κάνεις αυτή. Εσύ, αυτός ένα μηδέν. Τι κερδίζω. Κερδίζεις την εκτίμησή μας, την αγάπη μας, την ατέρμονη λατρεία μας. Και όλα τα καλά τα βάζεις μόνο με μηνύματα. Δηλαδή εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο μόνο για φαγητό και για μια μπλούζα. Μέσα και τα σταθερά τηλέφωνα. Τέλος. 4-16. Πες τι άλλο θες. Είδες πόσο χρόνο χρειάστηκες για να με επιζήσεις.
Καθόλου. Πόσο χρόνο. Λοιπόν. Εντάξει. Επειδή αυτό είναι και αυτό, δεν είναι είδος πολυτελείας το να δεις, να δεις την ομάδα. Ναι. Μας καλέσαν να απολογηθούμε εμάς και τον συμπολίτη για τις ανακοινώσεις που γίνηκαν μεταξύ τους. Δεν θέλω να αφιερώσω ούτε ένα σύμφωνο σε αυτό το μάτς που έφυγε. Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει ούτε μισό. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών, ούτε όταν μισό. Βγαίνει κάποιος Καρπαπάς και μας βρίζει, γιατί μα αυτό θέλουν ακόμα να ασχολούμαστε μαζί τους. Τελειώσαμε με δάφτους. Αυτό θέλουν να ασχολούμαστε ακόμα μαζί τους. Άστο, λοιπόν, Γιώργο μου, μην πέφτει στην παγίδα. Τελειώσαν μπροστά μας. Δεν πέφτω εγώ στην παγίδα. Μπροστά μας είναι λοιπόν, η χάρτινη. Εάν εκεί πουληθεί ο προπονητής μας, θα είναι ο δεύτερος Σαββίδης που πουλάει προπονητή. Ναι, σωστό. Ο Φρουτέμπορας, είχε πουλήσει. Έως χωρέσουν, είχε πουλήσει μαζί και το γυμνάσιο. Ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι. Έτσι. Έμπορος, έτσι. Τάις Λίμπρεχτ. Τον Μπανιώτη και μετά έτσι, και τον γυμναστή. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει Γιώργο. Έγινε σε ευχαριστώ. Καλά, φεύγω. Από Δευτέρα τα λέμε. Μπαίνω θεία γένεια σήμερα. Έγινε, είσαι λέμε δυνατός, το ξέρεις. Σε φιλώ. Σε φιλώ. Καλημέρα σας. Θέλω να καθαρίσεις καλά το λαρύγγι. Να μην έχεις γρέζια. Πάμε. Λοιπόν, από σένα απαιτώ να τραγουδήσεις. Ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ώρες με πιάνει μια τρέλα. Να τους ξανακερδίσω. Και να το κατακτήσω ρε φίλε. Και να το κατακτήσω. Τι θες εδώ, εμείς κάνουμε κουμάντα. Μας έχεις κάνει κατευθυνόμενους. Ναι. Δηλαδή μιλάμε κατά παραγγελία. Λες εσύ εκεί θα εστιάσουμε, εκεί να εστιάσουμε. Ναι. Άκουσε λίγο σήμερα. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Ναι. Δεν θα σας πω ποτέ, ποτέ δεν σας έχω πει, πείτε να αυτό. Να μην σταχώσουμε. Ναι, χώστα δεν πειράζει. Χώστα. Χώστα. Εύκολα γίνεται το χώστας, το κώστας γίνεται χώστας. Λοιπόν Κωστή μου. Ναι. Επειδή πέφτουμε στην εσωστρέφεια, ναι. Ένας τρόπος για να φύγω εγώ από εδώ είναι. Ναι. Ρε εσείς, ατονούμε όσον αφορά την επίθεσή μας σε αυτούς του λεκανοπεδίου. Ο αντίπαλός μας δεν είναι καμιά άλλη ομάδα πέρα της ΤΣΣΚΑ της Ελλάδος, της ομάδος του Δημοσίου. Ναι. Την ώρα που εμείς με αρχηγό το Σαββίδη προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα, αυτή η ομάδα του Δημοσίου παίζει σε ένα γήπεδο που δεν έχει βάλει δραχμή ή ευρώ. Παίρνει 17 εκατομμύρια πριν 8-9 χρόνια και την ώρα που είναι να δώσουν στον ΠΑΟΚ κάτι, προφασίζονται ότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι εσμένοι με χ, δίνουν και στην ΑΕΚ 20 εκατομμύρια για να κάνει γήπεδα. Τα μοιράζονται μεταξύ τους τα λεφτά και πέρα από αυτό, το εφαγωνίζεσθε, έχει πάει περίπατο, το βλέπουμε συνεχώς. Και τι λένε, έλα ρε, ένα ποδόσφαιρο είναι. Α, και ναι, δεύτερο. Έτσι. Αν αδικηθείτε. Ένα ποδόσφαιρο, μάλιστα. Και επί τη ευκαιρία, τι γίνεται με τον Τζίλο. Τι, έλατε. Λοιπόν, να κλείσω λέγοντας καλημέρα σε όλα τα ζουμούς, σε όλους τις ζουμούς άρες. Εντάξει. Σε όλες τις ζουμούς άρες. Έτσι, δεν είμαστε ζουμουσάκια. Γεια σου, Μένιο. Το μέλλον είναι δικό μας με αυτόν τον ηγέτη που ήρθε, είχαμε την τύχη και μπορεί να στηρίξει αυτά που πρέπει να γίνουν. Σε φιλό, ζούμου σου, γεια σου αδερφέ μου. Όπως λες. Φιλιά. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Κάερε τα περμητίδων λεβεντάρσκες οπλικατόριο. Έτσι τα γόρι μου, έτσι. Ναι, προχώρα. Πού σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αλήθειες λες. Αλήθεια. Γιουκούφαλαν τα τέκερ. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι είναι αγόρι μου, έτσι στην πραγματικότητα. Δεν μου λες Κωστή, θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Μπορώ να επιλέξω κατηγορία, πατριδογνωσία, αθλητικά. Έχω κάνει μερικές απουσίες λόγω υγείας. Και εύχομαι όλο τον κόσμο που έχει προβλήματα, καλά αποτελέσματα να έχει. Δυνατός να είσαι και θέλουμε να είσαι καλά. Ναι. Λοιπόν, από την αρχή που ήρθε ο προπονητής μας, ναι. Είπαμε πίστοση χρόνου και στήριξη σε όλη την ομάδα. Αυτό δεν τελειώνει σε τέσσερις αγωνιστικές.
Τώρα τι γίνεται αυτό. Α, ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Με πρόλαβες. Με τέσσερις αγωνιστικές αίτητη. Δεν έχει σημασία το τι παρουσιάζουμε σαν θέαμα. Μπορέσαμε να το κρίνουμε. Ας είναι και βετεράνοι και παλέμαχοι που συζήτησα προσωπικά, όχι στον αέρα, για να βγω να τα πω. Ναι. Και λένε, άντε ρε, δεν ξέρει αυτός τι πρέπει να κάνει. Διοίκηση δεν έχουμε. Θυμίζω. Μεγαλομέτωχο δεν έχουμε, αν πρέπει να φύγει ή όχι. Θυμίζω, αγαπημένο λοιπόν, μου Παύλο. Λοιπόν, σταματάω εδώ, γιατί ναι. Η πολλή μύρλα είναι και μεγάλη όχι, φτώχεια. Όχι. Αυτό θέλουν, να είμαστε, να τρογόμαστε. Είπαμε, ναι στην κριτική, το λέμε συνέχεια. Εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε κριτική. Όμως όχι να τρογόμαστε μεταξύ μας μπορώ... κάθε μέρα. Κοιτάξτε, τα έχουμε επί προσωπικού, Βεβαίως. Την κριτική την έχουμε κάνει και δεν τα είπα στον αέρα. Κάτι εσύ είχα πει προχθές. Να λες στον αέρα ό,τι θες, δεν έχουμε κανένα όχι, πρόβλημα. Όχι, δεν θέλω να κάνω τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή στον άλλο αέρα. Άλλο αυτό. Άλλο να σου πω τη γνώμη μου, ότι πρέπει να γίνει εκείνο, αλλά δεν είμαι προπονητής εγώ για να είμαι προπονητής να δω τι πρέπει να βγάλει από εκεί. Έτσι είναι. Το σωστό έτσι είμαι 72 χρονών και δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν θα το κάνω. Τώρα έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. 72 είσαι ακόμα, παίζεις στην ΚΑΠΑ 75 άνετα. Στην ΚΑΠΑ 75 παίζεις άνετα και με πολύ χρόνο κανονικά. Και βέβαια θα έχεις πολλές συμμετοχές. Έχω να σου πω εγώ. Βάλε μου και το 947 για μπλουζάκι. Τι είναι extra large είναι αυτό, τι μπλουζάκι είναι. Τι μπλουζάκι. Αυτά της στην ομάδα. Κάτι είπες, κλήρωση, ξέρω εγώ τι κάνεις. Αυτά κληρώνονται στον τοίχο μας, στην ομάδα μας. Θα κάνουμε όμως, θα κάνουμε και για στον αέρα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Άμα θέλεις βάλε, άμα δεν έχεις περιθώριο. Εσύ ξέρεις, extra large. Λοιπόν... Θα δώσουμε και στον αέρα, το κάναμε σήμερα στην ομάδα, στον τοίχο μας. Εκείνο το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι να ακούω, ειδικά από τη δικιά μας την εκπομπή. Το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή το βράδυ στις 7.30 ώρα. Αυτό είναι το μυαλό μας εκεί. Το μυαλό μας εκεί. Και λυπάμαι το Μάνταλο που δεν ξέρει για ποιον θα κουβαλήσει τώρα και θα μπερδευτεί. Ω, Παναγιά μου! Τον κουβαλητή. Θα μπερδευτεί πάρα πολύ, θα μπερδευτεί. Πού πάτε ρε ξυπώντη στα κάτια και λέει δείξτε τους ποιοι είστε. Μας το δείξατε τρία χρόνια, βεβαίως, ρε παιδιά. Σας το δείξαμε κι εμείς. Και κάτι άλλο, ναι. Οι σκελές δεν έχουν τσέπες για να πας στις Σεϊχέλες. Γεια σου Παύλε, φιλιά. Αυτά. Φιλιά. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Καπάκι Παύλος. Καλώς το παιδί. Παύλε μου, εγώ θα μιλήσω για το μπάτ της Κυριακής. Λοιπόν, σύνδρομο Λαντό Κλέφνερ. Εξήγησέ το στον κόσμο, τι είναι αυτό φίλε. Υπάρχει. Είναι η επίκτητη επιληπτική αφασία της παιδικής ηλικίας. Συνιστάται σε οξία ή προϊούσα, απώλεια του λόγου, συνοδευόμενη από ηλεκτροεγκεφαλικές επιληπτικές τύπου ανομαλίες. Και πώς λέγεται η νόσος? Σύνδρομο Λαντό Κλέφνερ. Έτσι. Εντάξει, τώρα τι κλέφνερ. Άρα καλά εμένα μου θύμιζε κάτι ρε παιδί μου. Ναι ρε φίλε, ναι. Τι έγινε, έχει την νόσο Κλέσνερ. Κλέφνερ. Είναι του Ολυμπιακού αυτή. Κλέφνερ. Ναι, Κλέφνερ και τη ΣΑΕ. Είναι το σύνδρομο που το έχει ο Μάνταλος. Κλέφνερ. Έχει το σύνδρομο αυτό. Ο Μάνταλος έχει το σύνδρομο της δισκοπάθειας. Ναι, ως φιαλγία και τα λοιπά. Νεβερκούπεν θα πάει να παίξει. Εγώ είμαι ρε φίλε αυτός που έπαιρνα τηλέφωνο στις 8 και 4. Συγχώρεσε με Αναστασία και Κωστή. Αλλά εγώ δεν παίρνω για να βγω στον αέρα, παίρνω για να προσθέσω. Π.χ. Ναι. Εγώ είμαι αυτός που θα σταματήσει το τραγούδι, το χαλί που κουάζει μετά από 15 χρόνια, ναι. Που θα πάσεις να το βάλεις, ναι. Μόλις σε πληροφορήσω ότι Λούλου λένε και το κότερο του Καραπαπά. Άντε βρε, με δύο ναι. Λάμδα είναι εκεί. Όχι, με ένα. Λένε το κότερο, έχει και κότερο ο Καραπαπάς. Έχει, κότερα. Με το ονομάζουμε το χαλί μας. Με το ονομάζουμε το χαλί μας, θα κάνουμε νέα ονοματοδοσία, θα το ονομάσουμε κάπως αλλιώς. Ζουμουσόχαλο ή Λούσου, κάπως Λούτσου. Αλλιώς. Έτσι. Λούτσου, από το Λουτσέσκο, παιδί μου. Λούτσου.
παραμείνει και στο ψάρι. Παρεκτρέπεσαι, παρεκτρέπεσαι. Γιατί ρε φίλε, ωραίο είναι. Ωραιότατο, βέβαια. Σαν τη βασιλική τσιπούρα που είναι ξαδέρφη τη Σκάβουρα. Κανονικά φίλε, κανονικά. Ναι, πρώτη ξαδέρφη από το σόι της μάνας. Πολύ γελάω με αυτό το διαφημιστικό. Με που την ξέρεις τη βασιλική τσιπούρα. Είναι ξαδέρφη της Βίκης Κάβουρα, φίλε. Παίζουν μαζί στο Σύριο. Μαζί παίζανε. Βάλε και εκεί πέρα τον Καραβίδα, πώς το λέγανε αυτόν τον Βάζελο τον παίκτη, θυμάσαι μια εποχή είχε έναν Κάβουρα, Καραβίδα, Τσίμπο, ο Λαδάκης του Αστέρα Τρίπολης, Λαδάκης λέει και ψωμάς. Αυτό είναι και... παπάρα σε χωριάτικη, δεν είναι ομάδα. Είχε και άλλους ονόματα ψάρια. Είχε, εγώ θυμάμαι τον Καραβίδα, τώρα εντάξει, ψάρις. Είχε και τον Βλάχο. Ο Βλάχος που κολλάει. Είναι τα βλάχικα. Όχι, ξέρουν οι ψαράδες ότι βλάχος λένε ένα ψάρι, ένα μεγάλο πελαγίσιο ψάρι. Υπάρχει ψάρι βλάχος. Ναι, και είναι το νοηδές. Έτσι, ε. Τι έχει και, ναι. Και τσέλιγκα. Και το λένε βλάχος. Ναι, λέει το γιώτα τσέλιγκα. Και το και με τελείως. Το γιώτα τσέλιγκα. Λέει κανένα δυο βλάχους. Έτσι, ε. Κάνα δυο βλάφους λέει έπιασα. Μέσα στο νερό. Γεια σου Παυλάρα. Σε χάρηκα που μιλήσαμε για σε χαιρετώ. Φερικά. Πάρα πολύ σημαντική κουβέντα μας. Αύριο περισσότερα για το μάτς. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι άλλο θα μπορούσα να λέω. Το κότερο και όσο από λουλού ρε σηκωστή. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Καταρχήν το ότι έχει κότερο. Έτσι. Καλά δεν θα μου κάνει και εντύπωση. Όχι, επειδή συνήθως αυτοί με τα καράβια δεν τα πηγαίνουν καλά, τα χάνουν και τέτοια. Γι' αυτό. Είναι, γι' αυτό είχαν φέρει και το ελικόπτερο, όχι ελικόπτερο. Ναι. Για να τους προστατέψει. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Τι να κάνεις, Κωστή. Κωστή, εγώ διαβάζω Sport Time, φίλε. Είναι η παοξίδικη εφημερίδα. Ναι, όπως ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα, έχει πρωτοσέλιδο το ΠΑΟΚ. Μπράβο. Δύο πρωτοσέλιδα τα τελευταία ένα χρόνο. Μία όταν σταμάτησε ο Μελιόπουλος, δηλαδή ναι, ήταν, αυτό το παιδί και τα λοιπά, η ευαισθησία της ναι, κοινωνίας. Ο Κρόιφ και, ναι. Και ο Μελιόπουλος όταν σταμάτησαν το ποδόσφαιρο είναι γεννητικές στιγμές και σήμερα ναι. Έχει πρωτοσέλιδο ναι. Open, δηλαδή ότι είναι ανοιχτή η υπόθεση του Φερέιρα, δηλαδή παιδιά παρακαλάμε να φύγει. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι εμείς θέλουμε να τον ξεφορτωθούμε. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι χθες ας πούμε έδωσαν τέσσερα οι άλλοι και δεν τον δώσαμε... Δεν έχει πέσει στην αντίληψή τους ή... Δεν όχι, κοίταξε, το Sport Time να ξέρεις ότι είναι, βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, προχθές, η εβδομάδα, στο site τους, λέει απαράδεκτο πράγμα. Σπασμένο πειρατικό site, λέει, που παίζει το ΠΑΟΚ TV, είχαν βάλει το link. Είναι σαν να λέω εγώ κοστί. Ότι... Απαράδεκτες πέσεις, μπήκα αυτό το αντικλείδι που ανοίγουν τις πόρτες και να τον βγάλω στο φωτογραφία, πώς θα το παίρνει. Ντροπή. Που κλέβουν από το συγκεκριμένο θησαυροφυλάκιο, στο οποίο ο συνδυασμός είναι 12-27-52-ε-3-γ. Ντροπή όμως να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν το θεωρώ. Είναι αυτό, είναι σαν το σταρένιο που έλεγε οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Θέλουν το καλό μας. Και δεν εννοούσε το Γερμανό τις μπαταρίες και τα κινητά έτσι. Ναι, έτσι, άλλους Γερμανούς. Ούτε την Αταλία. Ναι. Αυτό τώρα που είπες, με αφορμή που είπες για τον Λάμπρου και ναι. Αυτό το φοβερό που έκανε, το καλοκαίρι ο Άγιαξ είχε αγοράσει τον Πρόμες, αυτόν τον μαύρο τον επιθετικό που έπεσε Σπαρτάκ Μόσχας, ναι. Τον αγόρασε την Σεβίλη 12 εκατομμύρια ή 15 κάτι ξέρω και τα λοιπά, ο οποίος δεν έπεσε καθόλου το καλοκαίρι και κάποια στιγμή μετά από ένα μήνα πάει και λέει στον προπονητή ότι παιδιά κοιτάξτε άμα δεν με βάζει δεν είναι να φύγω. Ναι. Κάποια στιγμή μετά που πέρασε ένας μήνας, εγάφηκαν Πρόμες, Πρόμες. Ναι, ο Πρόμες, ναι. Πολλά υποσχόμενος. Εχθές έβαλε 3 γκολ. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα του. Και γενικώς και παίζει. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι όλοι οι παίχτες νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής εκτός και ένα εγκασμά τελείως ο οποίος έχει στόχο να αδικεί ένα παίχτη. Σίγουρα έχουν κολλήματα, σίγουρα κάποιοι μας αρέσουν, κάποιοι δεν μας αρέσουν, αλλά πιστεύω ότι αυτούς που αξίζει αργά ή γρήγορα αν ο προπονητής είναι σωστός και δίκαιος θα παίξει. Σωστό. Εγώ δεν μπορώ, Χρήστο, να φανταστώ ότι κάποιος που θέλει να πετύχει, γιατί αυτό δεν το συζητάμε καν, βλέπουμε τι δίψα έχει να πετύχει ο Φερέιρα, κάποιος απενεργοποιεί τα όπλα του. Αυτός γνωρίζει, θεωρώ εγώ, πότε πρέπει να ενεργοποιήσει το όπλο του. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι πιστεύουμε ότι έχει ένα πλάνο, δείχνει ότι έχει γνώσεις, αλλά εντάξει, η πίεση είναι τεράστια. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να την διαχειριστεί. Να την αντέξει οποιοδήποτε και να διαχειριστεί. Δεν είναι. Μα και νωρίτερα δεν είχε και τέτοια πίεση, δεν είχε γνωρίσει. Άλλο μπράγκα, ας πούμε τώρα. Okay. Εκεί είσαι τέταρτος, αποθεώνεσαι, ας πούμε.
Εγώ πιστεύω ότι η πίεση στον ΠΑΟΚ είναι αντίστοιχη της Ρεάλ. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά είναι κατά τόσο μεγάλη. Ναι. Κατά αντιστοιχεία, ναι. Τόσο μεγάλη είναι, αν σκεφτείς δηλαδή η πίεση που έχουμε και δημιουργούμε. Οπότε θέλει υπομονή, θέλει να στηρίξουμε όλοι τον εκάστοτε προπονητή και να μην βγάζουμε σενάρια. Εντάξει, το ότι δεν έκλεισε την πόρτα στη Sporting, μην ξεχνάμε ότι είναι παιδί της Sporting. Ακριβώς. Είναι, θα το βάλουμε ας πούμε, σε αντιστοιχεία ας πούμε, με τον Παύλο, να ήταν ο Παύλο προπονητής κάπου αλλού και να τρώγε ο ΠΑΟΚ. Έλα, και να θέλουν. Έλεγε. Και τι να λέγω, όχι ρε, δεν θέλω. Και άντε γεια. Δεν κλείνεις εύκολα την πόρτα στην ομάδα που θα πάρει. Νίκη στο χαρτί και όλα καλά. Νίκη στο χαρτί και επειδή τους βλέπω να σκούζουν για το διαιτητή για μια ακόμη φορά, προφανώς και τον περσινό Δανό που μας άφησε με 10 έτσι θεωρητικούς. Ίσως ο πιο κακός ξένος που μας φύριξε πέρσι. Ο πιο κακός ξένος. Ναι, τώρα του στέει και ο Ελβετός. Ναι, ναι. Εντάξει. Να πούμε ότι δεν είναι από την Ελβετία, είναι από την κανονική. Έτσι κοστίζει. Τα λέμε. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια. Γεια σας. Ναι. Έλα. Σε ακούω πολύ στο βάθος, είσαι ο Κουστό. Ναι. Έλα ρε. Βγάλε το κορδόνι, βγάλε αν έχεις hands free, hands Peter Pringel. Σε ακούμε πολύ στο βάθος. Έλα, μ' ακούς τώρα. Λίγο καλύτερα. Έλα, Αντώνη, έλα. Τώρα σε ακούω. Έλα. Καλά, αγόρι μου. Για μένα την Κυριακή είναι σαν να κέρδισε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή, αν κερδίζαμε και δύο, δεν θα έχει κάποια διαφορά, νομίζω, βαθμολογική. Ναι. Είναι έτσι, δεν είναι. Σωστό, αφού. Ναι. Επειδή μας πήραξαν, οι άλλοι μας πήραξε το. Ακριβώς. Όλο αυτό που είχε γίνει και το πριν και το μετά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Για μένα. Αλήθεια είναι. Ιδιαίτερο Ολυμπιακός και γι' αυτό σκούζουν και γι' αυτό φωνάζουν και γι' αυτό φοβούνται, φίλε. Φοβούνται πάρα πολύ. Και αυτό το βλέπω στα μάτια τους. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρυσι που ήταν σίγουρος θα πάρει το πρωτάθλημα, ούτε ανακοινώσει έβγαζε, ούτε μιλούσε, ούτε λαλούς. Έμπαινε μέσα και κέρδιζε και έφευγε. Σωστό. Αυτοί δεν. Αυτοί έπρεπε να έχουν κι άλλους μείον δύο βαθμούς με την Τρίπολη. Δεν. Το βλέπουν ότι δεν μπορούν. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτή η πρεμούρα που συνεχώς βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία επικοινωνιακής λέλαπας? Εγώ πρώτα απ' όλα, Κωστή, θα ντρεπόμουν αν ήμουν ο παδός του Άρη αυτή τη στιγμή. Και να βγαίνει ο Καραπαπάς από το μεγάλο πατερούλι να μην πειραστούγεται, φίλε. Αυτό είναι ντροπή τους. Αλλά πλέον αυτοί δεν έχουν ντροπή. Γι' αυτό συζητάω όλα αυτά ο ΠΑΟΚ και συμμαχώνω με τον οποιοδήποτε για τον κακό ΠΑΟΚ. Ο καθένας στα του οίκου του. Δεν θα τους πούμε εμείς τώρα πώς θα νιώσουν. Okay. Ότι με την ΑΕΚ, με ένα διπλό, γίνεται τρομερό γύρισμα. Τρομερό. Ουσιαστικά με τον Πανετολικό, εγώ που την είδα, ένα λιβάκι αν πίσω έχει τρομερά θέματα. Και ο Πανετολικός για μένα θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα χαιρετήσει φέτος. Δεν έχει τίποτα. Πανετολικός που εμάς μας έβγαζε πανό νο παρασάν, νο περασάν, πώς το λέγανε εκείνο, νο πασάδο. Έτσι, και στην ΑΕΚ ήταν Σάββατο απογευματάκι με τα πουλάκια να κυλαδούν στα κλαδιά. Τέλεια! Ναι. Τέλεια! Όλα υπέροχα. Οι 11 που θα μπουν να παίξουν την Κυριακή δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος, δεν με ενδιαφέρει πώς και τι. Εγώ θα να κερδίσω. Τώρα, αποτυχία για μένα θα είναι αποτυχία την Κυριακή. Αυτό. Εγώ έτσι το βλέπω, αυτοί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και για μας είναι ότι πρέπει και να γίνει το restart. Εκτός αν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο από πίσω, να φύγει ο προπονητής, αλλά να φύγει αυτή και ο μαλακά, να γίνει κανένα άσχημο αποτέλεσμα και να λέμε να έφυγε, τον διώξαμε, αγανάκτησε, Ιβάν και τέτοια, και δεν νομίζω κάτι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Έγινε Αντουάν, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Τσούμπα, όχι ρε φίλε, Τσούμπας girlfriend! Ο πρώτος σκόρο του φετινού πρωταθλήματος, έτσι όπως έχω πει. Έτσι. Και αυτό θα γίνει. Και θα το δείξει και μέσα στη χάρτινη. Εκεί που πέρσι δίπλωσε το κορμί του και έβαλε το ψαλιδάκι και σφραγίστηκε το double. Αρκεί να τροφοδοτηθεί λίγο παραπάνω, έχω ένα παραπονάκι. Δηλαδή σε αυτό το τομέα. Λίγες πάσες παίρνει, λίγο η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Περισσότερες κάθετες θέλουμε, όχι τόσες γιόμες. Εντάξει, οκ. Okay. Ποιο τρέχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί κανένας να το κατηγορήσει για διαφορία. Έτσι. Τρέχει πάρα πολύ, πιέζει, κάνει. Πολύ, πολύ δουλειά. Εντάξει.
Τίποτα, Κωστή. Πάμε για το τυφλό εκεί μέσα για να ανέβει η ψυχολογία. Αυτό θα είναι καθοριστικό, καθοριστικό το διπλό μέσα εκεί. Και επειδή βγάλαν γλώσσα πολύ, αυτοί βγάλαν τρομερή γλώσσα. Βγάλαν γλώσσα, δηλαδή δεν δικαιούσε όταν τρεις φορές έχω κάνει πελάτη. Δεν δικαιούσε. Καλύτερα μείνε πιο ταπεινός λίγο. Μείνε ταπεινός. Εντάξει, δεν είμαι στην καλή φάση τώρα. Απλά πατάνε εκεί πάνω, βλέπω ξεσαλώσανε τώρα από χθες. Ξεσάλωσαν. Όταν ξεσαλώνεσαι. Έγινε. Δεν πειράζει. Παλιάρα να ηρεμήσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. Αυτό γόνο. Πάμε για το διπλό. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζου μου σου, αδερφέ μου, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στο Λονδίνο, φιλιά στο Λονδίνο. Τέλος πρώτης ώρας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και όχι μόνο. Αναστασία! Γεια σου Αναστασία, γεια σου Αναστασία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχει να κάνει να ράνε. Έχουμε... Πέρσι, στο πρωτάθλημα όταν πήραμε, φώναζαν ρυθμικά το όνομα Λουτσέσκου. Ναι. Αυτοί που ζητούσαν το κεφάλι του Λουτσέσκου. Έξι. Πάντα υπάρχουν οι λιγότερο υπομονετικοί. Εμένα ξέρετε με ενδιαφέρει Σούπερμαν. Ο άλλος να είναι πραγματικά ΠΑΟΚ. Υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Άλλος είναι περισσότερο εκρηκτικός. Είναι περισσότερο αψίκορος. Να μια ωραία λέξη μας λέγανε στο δημοτικό. Περισσότερο νευρικός. Λιγότερο υπομονετικός, λιγότερο ξέρω εγώ, πράος. Είναι διάφοροι χαρακτήρες. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός που γκρινιάζει το κάνει επειδή πραγματικά ενδιαφέρεται ή είναι βαλτός ή είναι από άλλη ομάδα ή είναι, έχει πάρει το χαρτάκι του για να δημιουργήσει μια τεχνητή αναμπουμπούλα και να τρέχουμε να δημιουργεί εσωστρέφεια. Κατάλαβες. Αυτή είναι, αυτή είναι εμένα η ειδοποιώς διαφορά. Ιδάλλως αποδέχομαι την... Αυτοί να γίνουν όσο δυνατόν λιγότεροι γίνεται. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε χρόνια. Εδώ είδες πέρσι κάναμε double και παρόλα αυτά υπήρχαν άνθρωποι που γκρινιάζαν για το ένα ή για το άλλο. Γιατί δεν γούστανε το Λουτσέσκου. Ας πούμε, άλλο πήγε ο Λουτσέσκου και έκανε έγραψη ιστορία. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Αρέσει ή δεν αρέσει. Τι είμαι, είμαι ΠΑΟΚ ή είμαι πρόσωπα. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Τα πρόσωπα έρχονται παρέρχονται. Δηλαδή ήρθε ο Πρίγιοβιτς, έφυγε. Ήρθε ο Λουτσέσκου, έφυγε. Μόνο ο λαός, το έμβλημα, η ιστορία παραμένουν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, έτσι. Όλοι οι άλλοι είμαστε αναλώσιμοι. Όλοι. Όλοι. Έγινε το φίλε. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί από το Λάκωμα. Ναι, καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη. Το παιδί από το Λάκωμα περίμενε να ηρεμήσει ο κουνιακτός, να πέσει σκόνη. Γιατί με σκουπίδια δεν ασχολείται και με μικρές ομάδες πλέον. Το έχω βγάλει αυτό από τη ζωή μου. Δεν υπάρχει λόγος να αναλώνεσαι. Πλέον. Ναι, αυτά. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα που άκουγα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε ένας ακροατής στο τραγούδο διαφορέας. Ακόμα γελάω. Δεν υπάρχει. Το μουσικός διαφορέας. Για τον Γκιώση λες, έτσι, που ήταν ένα παιδί ήρεμος, πράος, τον έβλεπες και έλεγες αυτός μέχρι Ευανθία ρε Μπούτσικα. Δηλαδή πηγαίνει μέχρι Βελεσιώτη. Παραπάνω δεν πάει. Και έβαλε το μεγάλο Γάντι μέχρι τον νόμο. Όχι το Γάντι. Έχεις δει κάτι που μπαίνουν σε ραδιενεργά μέρη, ας πούμε, για να κάνουν. Αυτός έχει φορέσει το σκάφανδρο όλο. Και όχι μόνο αυτό, του άρεσε και πάει και στον ελεύθερο χρόνο του να κάνει απολυμάτσεις. Ρε τον Γκιώση. Άμα δεις το μεταξύ και σαν όψη ο Χρήστος, δεν πάει καθόλου το μυαλό σου ότι μπορεί, ότι είναι ικανός να βάλει το πιο ποταπό. Και τώρα πλέον είναι μόνος του, έτσι, όπως και η Αναστασία, βέβαια, έτσι, να τα λέμε όλα. Ναι. Η Αναστασία, ένα γλυκύτατο, ένα κουκλάκι, λες αποκλείεται αυτή να βάλει το χέρι της σαφέτη από γλέντι στα τρυπόταμα. Live. Κι όμως με κοιτάει το μεταξύ με ένα ύφος για να σε πάντα λίγο ενοχής, λίγο ικανοποίησης, λίγο
Πώς είναι το παιδί που έχει κάνει μια αταξία και έχει ακόμα τη μερέντα στο τέλος, φαίνεται να πούμε στο χυλάκι. Το χυλάκι. Ποιος έφαγε τη μερέντα από τον ντουλάπι? Η Αναστασία έχει αυτό το ύφος της μερέντας από τον ντουλάπι της γιαγιάς, φίλε, όταν βάζει τέτοια. Λοιπόν, και ένα άλλο που είπες εσύ σήμερα με έκανε πιο πολύ να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Να ξυπνήσει η πόλη. Ναι. Το λέω δυστυχώς, μεταφορικά δυστυχώς και κυριολεκτικά. Δυστυχώς, Κωστή μου, σε αυτό θα σε απογοητεύσω. Εντάξει. Δεν θα ξυπνήσουμε. Ναι. Γιατί με αυτά που γίνονται φέτος, αν και μέχρι τώρα δεν έχει ξυπνήσει, πότε θα ξυπνήσει? Α, πότε? Εντάξει. Φαινόμαστε μερικές φορές λίγο γραφικοί. Γραφικοί, που, ναι. Που λέμε ότι εγώ, μένεται πόλεμος και ξαφνικά όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν ότι ρε, ο τρελός έχει δίκιο. Που ξέρετε, εμείς ούτε γραμμές παίρνουμε, ούτε θέλουμε να δημιουργούμε φανταστικούς εχθρούς. Ίσα-ίσα. Δεν βλέπουμε γκαμίλες και οάσεις. Ακριβώς, ρε παιδιά. Δηλαδή, για να φτάσω στο σημείο να πω, ξέρετε κάτι. Τα βλέπουμε. Ναι, όχι, γίνεται πόλεμο. Και εσείς και γράψτε κάτι, ρε παιδιά. Ακριβώς. Όταν λέμε ότι απέναντι, παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα με την Νόβα. Ότι παιδιά μας κλείνουν τη στρόφιγγα εκεί. Ότι παιδιά μας έστειλαν αυτόν με τον Άγιαξ. Ότι παιδιά εδώ βλέπετε ότι βρίσκουν και αλλού συμμάχους. Κάποιος ελέγχει πόσα λεφτά θα πάρουν οι ομάδες που είναι στην Νόβα. Μπορείτε να το διανοηθείτε λίγο. Ή παιδιά. Ξυπνήστε, ρε παιδιά. Ακριβώς. Ή πάει να πάρει, πάει να πάρει ο ίδιος τη Fortnite και θα τους έχει στον κήπο του να τους σιτίζει. Δηλαδή πρέπει να το πούμε εμείς. Ναι. Δεν το βλέπετε. Αν είσαι καλός θα φας. Αν δεν είσαι καλός δεν θα φας. Έτσι πάει αυτό. Είσαι καλό παιδί. Θα πάρεις γλυκό, θα δεις τηλεόραση, θα πάρεις τα φραγκάκια σου. Δεν είσαι, δεν έχει. Εγώ έτσι υποψιάζομαι, ρε παιδί μου. Όχι, δεν υποψιάζεσαι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα έτσι μας έχουν δείξει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν μας έχουν δείξει κανένα πρώτερο βίο έντιμο. Ανέντιμος είναι ο βίος τους, είναι συνυφασμένοι με ανέντιμο βίο. Τι να πούμε τώρα, κάτι άλλο θα κάνουν. Έτσι. Και θέλω να πω, εγώ την ομάδα μου τη βλέπω τόσο μεγάλη, που αυτές τις ομάδες που θα παίξουμε μετά από αυτό το... την ούτε μικρή καν, ομάδα που για, παίξαμε... Ούτε καν, θέλω, κάτι Τρίπολες και τέτοια, βέβαια. Θέλω αυτές τις ομάδες ο ΠΑΟΚ να τις κερδίζει άνετα. Έτσι θέλω. Γιατί έτσι τη βλέπω την ομάδα μου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Τον τρόπο θα τον βρουν αυτοί. Αυτό. Ζουμουσού, αδερφέ μου, το νου σας, ρε μάλια, το νου σας. Φιλιά, ζουμουσού, ζουμουσού, αδερφέ μου. Γεια σου Παναγιώτη μου, γεια, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Παρακαλώ, γεια καλημέρα. Σας, καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια σου Άκη, εντύπωση, τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα. Να μιλήσω σιγά, να πω να μην καταλάβεις, αλλά... Όχι ρε, τι, αφού έχω ήριδα ματιού, αναγνώριση. Έχω. Α, για... είσαι αναγνώριση. Για... αναγνώριση ήριδας, δεν έχω νούμερα, δεν βλέπω. Καλά το ξέρετε. Για πες, το γνωρίζω. Για πες. Τι να πω? Ναι, σε ακούω. Επειδή παίρνω από κινητό, δεν ξέρω αν με ακούγουμε. Βεβαίως, πεντακάθαρα. Ωραία. Το κότερο, το Μπουτσά, το θυμάσαι? Το κότερο, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Ναι, εκείνο. Που ήταν αλουνού. Ναι, το πήρε ο Καραπαπάς. Αλλά το πούλησε λίγο πριν 5 χρόνια, 4, και πήρε πόλο, λοιπόν. Είναι ένα κότερο του πόλου. Δηλαδή, πόλου... παράδειγμα, ότι μπορείς να κάνεις και μακρινές αποστάσεις, δηλαδή τύπου να πας και στο Βόρειο Πόλο, είναι ένα κότερο του πόλου. Και επειδή εκεί πόλο... το πόλος είναι άσπρος από το χιόνι, είναι ο λευκός και πόλος. Και μπορείς να πας, σε ίσιο μέρος δηλαδή, δεν είναι φορές αυτό. Εγώ λέω για το λευκό πόλο, ότι στο Βόρειο Πόλο είναι όλα λευκά, έτσι δεν είναι, άρα είναι το χρώμα του πόλου, το λευκό. Ναι. Μάλιστα. Έχει σχέση με τις αρκούδες αυτό, τις άσπρες εκείνες. Μάλιστα. Από εκεί βγαίνει και το ξύλο της αρκούδας, μπορεί να φάει ένας γιατής, ας πούμε. Τη πολική αρκούδα, τη αρκούδα του πόλου. Βλέπει πώ τα δένουμε όλα μεταξύ του, Άκη. Ωχ, ωραία μου! Οι μισέ ομάδε και παραπάνω, λίγε είπα μισέ, παραπάνω τι μισέ, ζούνε με τα τηλεοπτικά. Ή κάνω λάθο? Είναι το βασικό του, να μην σου πω το μοναδικό έσοδο. Σοβαρό. Εμεί έχουμε ξεφύγει χρόνια από αυτό εδώ πέρα, έτσι. Ευτυχώ. Ναι. Και μπορούμε να πληρώσουμε ένα γήπεδο, αν πάμε κάπου, ρε παιδί μου. Πάμε μια μέρα κάπου σε ένα γήπεδο. Μπορούμε να το πληρώσουμε ή θα φύγουμε και εδώ χρωστάμε? Και μας κυνηγάνε οι δικηγόροι. Είμαστε τακτοποιημένοι παντού. Δεν έχει τακτοποιημένοι είμαστε. Ναι, δηλαδή δεν κοιτάμε αυτά. Κοιτάμε το 4-4-2 που δεν το έχω δει εγώ φέτος ακόμα. Αυτό που λένε όλοι.
παίζουν μπάλα, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το έχω δει. Το έχεις δει, σηκωστεί. Το 4-4-2. Πώς, ναι. Το παίζει. Με κάποιες παραλλαγές, ίσως με τον Μπέλκα λίγο πιο πίσω που γίνεται 4-4-1-1, αλλά κυρίως αυτό είναι το σύστημα. Δεν παίζει 4-2-3-1 πάντως. Συμφωνούμε σε αυτό. 4-4-1 μπορεί να το παίξει. 4-4-1-1. Ναι. Όχι, λάθος. Περισσεύει ένας. Είναι ο Ζαμπά. Αυτό και θέλω να καταλήξω. Όχι, όχι. Το 4-4-1-1 παίζεται χωρίς τον Ζαμπά. Με τον Ζαμπά είναι 4-4-1. Έχεις δίκιο. Με αυτό το Ζαμπά, ναι, έχεις δίκιο. Με αυτό το Ζαμπά λέμε, έτσι. Ο Ζαμπά, δύο κουβέντες μόνο, Άκη, θέλω να πω. Έχει όλο το ταλέντο του κόσμου. Είναι πυρκισμένος με ταχύτητα, με δυνατότητες, με έκρηξη. Έχει μια άριστη ηλικία, έχει τεχνητή κατάρτιση όταν χρειάζεται. Πρέπει να έχει μυαλό όλα αυτά να τα εκμεταλλευτεί για να μην είναι ένα ακόμα ταλέντο που πήγε στο Βρόντο. Πάνε περίπατο όλα. Όχι, θα κάνει καριέρα ένας που έχει λιγότερες δυνατότητες και περισσότερο μυαλό. Αυτό θα γίνει, φίλε. Καταλαβες. Απλά πράγματα. Κατάλαβα. Απλά. Εγώ κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, καλά λένε τα παιδιά, δεν χρειάζεται πλέον να ασχολούμαστε με τους άλλους. Αυτό που θέλουν, γιατί ένας φίλος μου δεν τον ήξερα τόσα χρόνια τη ομάδα. Ήταν προχθές μου είπε ότι είναι αυτή η ομάδα. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι, μετά από 5 χρόνια και πελάτη. Χαίρομαι, ναι, χαίρομαι. Έτσι. Χαίρομαι. Να ξέρετε, και αυτοί που τρεπόντουσαν να πούν τι ομάδα είναι, θυμάστε, μην τα ξεχνάμε αυτά, ρε παιδιά. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Λοιπόν, ναι. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε επόμενος, καλημέρα σας, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Παρακαλώ. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους. Καλώς το θουβού. Καλώς το. Κωστή, θέλω κάποιος που ξέρει να μας πει λίγο αυτό που ρώτησα χθες στον τοίχο. Ισχύει αυτό. Ο διαιτητής στο ΠΑΟΚ Άγιαξ, αυτός ήταν στο Europa League. Και μετά από το μάτι στο δικό μας είναι ακόμα στο Ευρώπα, δεν ξανάπαιξε. Τσουλού, ένα μάτι ήταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το είδα που το ρώτησες. Με πορτοκαλί φόντο. Ναι. Ναι. Τι να σου πω. Κάποιος που ξέρει μπορεί να μας πει. Για τον Πόουσεν, λες, έτσι. Αυτό. Ναι, τον. Το Λεβέντι, τον Μπουμπούκι. Ναι. Δεν τον είδα πουθενά άλλου, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έτσι άκουσα και επειδή ναι. δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Κοίταξε, όταν έχεις δώσει μια μαγική παράσταση. Όταν έχει κάνει πραγματικά κάτι, ένα καταπληκτικό ρε παιδί μου event, λέω εγώ. Μετά έχει μπει τόσο ψηλά ο πύχης που αποφεύγεις να κάνεις κάτι σύντομα. Θες να μείνεις με τις δάφνες του φοβερού κατορθώματός σου. Όπως ο Ζιντάν από τα 3 τσουλούδια. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή λέει, αφήστε ρε παιδιά λίγο. Τώρα έκανα πραγματικά μαγεία. Έτσι. Αφήστε με να απολαύσω αυτό που έκανα. Να ρουφήξω τις στιγμές. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω θα είναι τόσο λίγο, τόσο μικρό, τόσο ασήμαντο μπροστά σε αυτό που έκανα τότε. Έτσι. Η χειρότερη διαιτησία της πεντηκονταετίας. Αν κάποιος σας μας πει, αυτό που τώρα με τον κύριο Βαγγέλα για την Όβα και μου φαίνεται, είναι σαν να είμαι εγώ δικαστής στο επάγγελμα. Ναι. Ήρθες, ξέρω, με χτύπησες, σε κάνω μια μήνυση ναι. και είμαι ο ενάγων ναι. και προεδρεύω και επί της έδρας. Δηλαδή, δικάζω την υπόθεσή ναι. μου, καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό πολύ ωραίος. Μια λέξη λέγεται ασυμβίβαστο. Ναι. Είναι πράγματα που δεν μπορούν να πάνε μαζί, δεν συνάδουν, ναι. δεν μπορούν να είναι μαζί, να συνυπάρχουν. Δεν γίνεται. Να είσαι και ο κιθαρίστας, και ο ντράμερ, και ο τραγουδιστής, και ο μπουζουκτής, και ο κλαριτζής, και η λουλουδού. Δηλαδή. Και ο θεατής. Παίζεις κλαρίνο, έτσι, ναι. Και δεν γίνεται να αφήσεις το κλαρίνο να πας να πάρεις το δίσκο με λουλούδια και να ρίξεις τον εαυτό σου. Υπάρχει ασυμβίβαστο. Επίσης το πιο δύσκολο. Δεν γίνεται να είσαι ο κλαριτζής και ταυτόχρονα να παίζεις και να τραγουδάς. Δεν μπορεί. Ή θα φυσάς ή θα τραγουδάς. Αυτό κάνουν αυτοί οι φίλοι. Παίζουν κλαρίνο και τραγουδάνε, θέλουν να τραγουδήσουν και ταυτόχρονα. Το άκρο της ταχύτητας το ξέρεις. Να ρίξεις το. Να κλείσεις το σιρτάρι και να ρίξεις μέσα και το κλειδί. Ναι, έτσι, λοιπόν. Το άκρο ναότων της υπομονής τρώνε βέβαια κάποιοι τώρα, θα το πω. Το ξέρω. Να έχεις ευκυλιότητα και να μην έχεις χαρτί, να έχεις μόνο κομφετή. Κομφετή, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό τώρα γιατί είναι πρωί, δεν πειράζει, έχω κι άλλα. Αλλά... Γεια σου, Θουβού! Ναι, πες. Οι Άραβες ναι. έχουν και μετοχές στην Νόβα. Οι Άραβες, αλ Νόβα. Ουαλάχατ, ουαλάχατ, φουντούνια σαλάχ, φουντούνια λουάχατ. Έχουν.
Έχουν. Τι γίνεται. Με τους Άραβες. Παντού είναι οι μπίμπιδες. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει τελικά. Πιο ύποπτο από ό,τι. Όταν εγώ το είπα, γέλασαν κάποιοι που δεν είχα πληροφορία. Λέω, παιδιά, εδώ πολλή Αραβία παίζει ξαφνικά. Άραβας για τον Λουτσέσκου, Άραβας για τον Μπρίγιοβιτς, Άραβας για τον Βαρέλα, Άραβας για την Νόβα, Άραβας θα πούμε για το σπίτι μας από κάτω, Γαλατάς, Άραβας θα πούμε, ξέρω εγώ, η νηπιαγωγό στον παιδικό σταθμό. Άραβας παντού, Άραβας. Νομίζω θα κάνει έτσι ο Κιώσης και θα βγει, θα μου μυρίζει αράβικα. Τι να πω. Ξέρω κάτι γίνεται πάντως. Μέχρι και παίχτη άλλα ράμπι δεν έχουν αυτοί. Α, και κάτι άλλο, συγγνώμη λίγο. Ναι. Ο Σούπερμαν είναι ένας, φίλε. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα για το παιδί πριν, αλλά οπτικά είναι ο Μαλαμίσιο, δεν υπάρχει. Ο Μαλαμίσιο είναι, φίλε, έχει παίξει το ρόλο. Έχει παίξει το ρόλο. Έχει παίξει. Εγώ τον είπα, βάλε μια. Μπέρτα, ένα γυαλί και τέλος. Τέλος, τέλος. Σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο και βάλε ξέρω, την κοπέλα σου, βγάλε φωτογραφία τώρα που σκίσει το που κάνει. Φιλιά! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Bye. Γεια σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Ναι. Συγγνώμη που δεν περιμένατε, δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, 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 μη με περνάτε για τρελό. Ναι! Κωστή. Έλα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, ο Τριχίλς είμαι. Έλα ρε Τριχίλς, πού είσαι ρε μορφή. Ταξιδεύω. Ταξιδεύω. Στην κοσμάρα σου ή... Ναι. Όχι, ναι, παντού. Παντού. Παντού, μ' αρέσει. Επειδή δεν θα μπορούσα να παρεκκλίνω τη συγκεκριμένη θεματολογία που έχετε σήμερα, ναι. Πήρα να μεταφέρω μια πληροφορία για όσους ταξιδεύουν προς τη Δυτική Μακεδονία από τη Βέρινα για Κοζάνη. Η Εγνατία Οδός είναι κλειστή και πάμε από Καστανιά, από Παναγία του Μελά και τα κλπ. Τρακάρισμα ή έργα. Όχι, δεν ξέρω, στη διασταύρωση στη Βέρεια που είναι αριστερά για Εγνατία Οδό, ναι. Μας διώχνουν προς την Καστανιά, προς μέσα από τη Βέρεια. Ωραία, Καστανιά, φίλε. Τι Καστανιά έχω τραβήξει όταν πήγαινα. Το δόχο πηγή. Πατάτα επάνω, πατάτα επάνω και τα λοιπά. Βέβαια, Παναγία σου Μελά, μεγάλη χάρη της, η δικιά μας Παναγία. Με ένα λεωφορείο μπροστά έχω βγάλει όλη την εκπομπή. Α, φίλε, καταπληκτική παρέα. Καταπληκτική παρέα. Άμα τέλος εκεί, άμα σου τύχει, γεια σας. Και αν είναι και ένα δεύτερο μπροστά, πας έτσι θα πας. Δεν πειράζει, φίλε. Σημασία έχει ότι μας ακούς, σου κρατάμε παρέα. Εγώ ζαλίστηκα λίγο με τις τροφές, βέβαια. Αλλά άλλη φορά θα πάρω δραμαμίνη. Τέλος πάντων. Και αυτά την καλημέρα μου και νίκη την Κυριακή, τίποτα άλλο. Μόνο. Γεια σου Θρυχίλς. Φιλιά. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Αδέρφια, τον προγιούτρο λέμε. Έλα ρε Γκόραν, και σένα στο δρόμο σ' ακούω. Ανέμους, αέριδες. Είναι και εγώ ταξιδεύω και πάω για Λαγκαδά και έχει ο Μίχλη στο Δερβαίνι. Λοιπόν, εκεί που έτοιμος να πω ότι δεν μας πέφτει με τίποτα στο περιφερειακό εκεί στις Οικές, πάει η γραμμή, πού σου λέω ρε φίλε. Να διευκρινίσουμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε αδέρφια. Να διευκρινίσουμε όταν λέμε δεν μας πέφτει με τίποτα, δεν εννοούμε τις γραμμές. Εννοούμε αυτό που ξέρετε, διότι κορνάρουμε και με τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι μπορούμε να κορνάρουμε. Έτσι. Λοιπόν, εννοούμε το κέφι, την ενέργεια κτλ. Για να μην παρεξηγηθούμε. Τη διάθεση, έτσι. Την πίστη στην ομάδα, στις αρχές μας. Δεν μας πέφτει η πίστη. Ακριβώς. Έτσι απλά. Λοιπόν, εύχομαι μια καλή αρχή σε όλους αυτούς που έχουν αναλάβει το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι όλοι αξιόλογοι άνθρωποι και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε πράγματα σιγά σιγά όμως. Χωρίς τα σνίχ. Λοιπόν, ελπίζω ότι κανένας από εμάς δεν έχει φάει το παραμύθι για τον προπονητή μας, το πότε βγήκε, πώς βγήκε, από ποιον βγήκε, πού βγήκε τα λοιπά, γιατί έχουν ανακατέψει και το Μαρτίνς μέσα, ότι και καλά και έχουν, αφού φάγανε λέει την πόρτα από το Φερέιρα, την πέσανε και στο Μαρτίν. Ναι. Του Ολυμπιακού. Ναι. Ξαφνικά σήμερα είδα ότι δεν μπορούνε. Ναι, δεν μπορούνε, θεωρώ, να μας κοροϊδεύσουν. Δεν είναι τυχαία συγκυριακό δηλαδή ότι βγήκε τώρα αυτό το πράγμα πριν από ένα ντέρμπι πριν από εδώ. Δεν μας αποπροσανατολίζουν πιστεύω κανέναν μας. Ο στόχος είναι ένας. Τίποτα τυχαίο. Ναι, τίποτα. Αυτό που είναι τυχαίο και πρέπει να το διευκρινίσουμε είναι ότι το ενδιαφέρον των Πορτογάλων που είναι υπαρκτό. Δεν είναι ότι
δεν υπάρχει είδηση. Βεβαίως. Μπορεί να ήταν πιο πριν. Μπορεί άλλο, να είναι για πιο. Αλλά όχι τώρα. Τη δεδομένη ναι. χρονική στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Που το βγάλα. Άλλο, άλλο. Αυτό άλλο. Λοιπόν, ότι υπάρχει όμως, υπάρχει. Δηλαδή. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα προκαλέσει την ομάδα αναταραχή οτιδήποτε. Θα πάμε με συγκεκριμένο στόχο κάτω και ο στόχος θέλω να πιστεύω. Αυτό που θέλουμε εμείς, το θέλει και ο προπονητής και, και οι ποδοσφαιριστές, είναι πρώτον να μην φάμε γκολ. Εάν δεν φάμε γκολ, θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε το μάτσο. Σωστό. Πράγμα το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει. Δεν ξέρω αν θα κάνει αλλαγές σε πρόσωπα, αν θα βάλει τον Ζίφκοβιτς, αν θα βάλει τον Ίγκασον ή αν θα κάνει αλλαγές στο σύστημα, αν θα παίξει αλλιώς τα χαφ. Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι η νίκη ξεκινάει, όπως πολύ σωστά είπες, από το 0 πίσω. Ειδικά σε τέτοια... Μπροστά θα τη βρω την άκρη. Μπροστά, εγώ λέω ότι σε αυτό το μάτς θα βάλει γκολ ο Μίροσλαβ Στοχ. Που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Έτσι. Εντάξει, έτσι μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω ένα προγνωστικό. Έτσι λέω, θα βάλει γκολ στο. Βεβαίως, όποιος και να μπει, θα το παίξω. Να μπει, Παρασκευή λέμε. Είναι, Πέμπτη σήμερα, θα το παίξω αυτό σε σποτ την Δευτέρα. Που θα έχει βάλει γκολ στο. Όπως λέμε πάντα, πρέπει να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια και σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, αυτό, αυτό. Αυτό. Εντάξει, και από εκεί και, από εκεί και πέρα, το νου σας ρε μάλια, όλοι μας. Ακού, ακού. Όλοι μας. Λοιπόν, αυτό αδέρφια, με νίκη και μόνο με νίκη. Φιλιά! Έτσι, έχω χαρά και πάω. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Να σ' αποδείξω, έλα στη δούμπα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Ξαναλέω για τελευταία φορά να μην σας ζαλίζω τον εγκέφαλο ότι κληρώνουμε σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας για το μπάσκετ, για το μπασκετάκι μας. Δεν το λέμε υποτιμητικά, το υποκοριστικό μπασκετάκι. Σας θυμίζω πολλές ωραίες λέξεις που χρησιμοποιούμε το υποκοριστικό και το λέμε χαϊδευτικά, το λέμε επειδή θέλουμε να δείξουμε οικειότητα. Παράδειγμα, τι ωραίο κοριτσάκι λέμε ή τι ωραίο που είναι σήμερα το φεγγαράκι ή α, θα πάω στο σπιτάκι μου, έτσι, ή τι ωραίο τι ωραίο μουσμουλάκι, μουτράκι, ό,τι άλλο θέλετε εσείς που ξεκινάει από μου και τελειώνει σε άκι, έτσι, εγώ λέω ρε παιδί μου. Λέω τώρα. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να πάρουμε γραμμές, περιμένουν 23-10-287-888. Υπενθυμάω, υπενθυμώ, συνειρμένο και ασυναίρετο, ότι το εισιτήριο διαρκείας για το μπάσκετ που θα κληρώσουμε στις 10 παρακάτω ψηλά είναι προσφορά από το Club PAOK Ανόβερο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, παρακαλώ, γεια σας. Έλα, Ακουστή, καλημέρα. Καλώς τις αίρες, καλώς το φίλο μας τον Στέλιο. Έλα, Στέλιο. Τώρα με θύμισε αυτό που είπες με Άκη. Λέω το στην κυρία. Κυρία, πώς λέγεται το φεγγάρι στα αγγλικά? Λέει moon. Και ναι. Το φεγγαράκι, a little moon. Το διευκρινίζω ότι το μπασκετάκι, δεν το λέω υποτιμητικά. Εννοείται, δηλαδή το μπασκετάκι μας κράτησε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Σε καιρούς δύσκολους ήταν η μάνα του λόχου να... Ακριβώς. Δηλαδή σε καμία αλήθεια. Περίπτωση δεν το λέω μειωτικά. Έτσι. Όταν λέμε ότι πολύ ωραίο παικτάκι αυτός, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που έχει μέσα αρνητισμό. Το διευκρινίζουμε αυτό. Το διευκρινίζουμε. Για πες λοιπόν, σε ακούω. Κωστή, όλο αυτό που έγινε με τη Sporting Λισαβόνας ήταν η καλύτερη ευκαιρία να δείξει η ομάδα πόσο στηρίζει τον προπονητή. Γιατί πολλοί λέγανε ότι δεν το διώχνει, γιατί είναι μεγάλη αποζημίωση, είναι πολύ βαρύ το συμβόλαιο για αυτά. Και εκεί που θα ήταν να πληρώσει θα έπαιρνε και λεφτά από πάνω, αλλά σε αντίθεση με όλα αυτά που λέγονταν, η ομάδα του κρατάει και του στηρίζει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για 4 εκατομμύρια, μιλάμε για λεφτά, έτσι. Δεν μιλάμε για στραγάλια. Ναι, βεβαίως, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι σε πιστεύουν εδώ, κύριε Φερέρα. Κάτσε εδώ, λύσε, βάλε το κεφάλι κάτω. Κάνε την αυτοκριτική σου, μεγάλη υπόθεση αυτοκριτική στον άνθρωπο, φίλε. Βλέπουμε τι κάναμε λάθος ή κάναμε σωστά. Και συνεχίζεις και προχωράς. Ακριβώς. Να διευκρινίσουμε το εξής. Κάτι δεν έχουν προσμετρήσει σωστά οι αντίπαλοί μας.
Αυτό το κάτι τι είναι, όταν βγαίνει ο άλλος και λέει το πρωτάθλημα το τάδε, προκειμένου να μειώσει, να απαξιώσει, να λιδωρήσει, να αποσυντονίσει, το μόνο που επιτυγχάνει είναι η απόλυτη συσπήρωσή μας. Όταν βγαίνει ο άλλος και σου κλέβει το πρωτάθλημα και νομίζει ότι θα γονατίσεις, ότι θα λυγίσεις, δεν προσμετρά σωστά τη δική μας συσπήρωση, ότι θα επιστρέψουμε, θυμάσαι τι είχα πει, θα γυρίσουμε και θα το πάρουμε του χρόνου. Το είχα πει. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω σας το είχα πει, αλλά το είχα πει, το θυμάμαι. Όποιος είπα λυγίζει, όποιος θέλει να πραγματικά να πετάξει την πανοπλία του και να φύγει, καλώς. Εμείς εδώ θα μείνουμε και θα πάμε να το πάρουμε. Και αυτό κάναμε. Τώρα το ίδιο λάθος κάνουν πάλι με το θέμα του προπονητή. Κωστή, εγώ πιστεύω ότι στο τεφορμάρισμα που έχει η ομάδα μετά από αυτή την κρίση που πέρασε με την Ευρώπη, είμαστε πρώτοι. Εγώ πιστεύω ότι όσο θα περνάει ο καιρός και ο προπονητής και η ομάδα θα γινόμαστε καλύτεροι φίλοι. Θα γυρίσουν και οι επιστροφές, οι τραυματίες, ο αρχηγός και ο Μαουρίσιο, και πιστεύω η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Απλά αυτό που λέει και ο Γκόρα, μόνο ενωμένοι φίλοι. Μόνο. Χωρίς άλλο. Απέναντι υπάρχει αντίπαλος και δεν είναι ένας, έχει πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακά, οικονομικά, τηλεοπτικά, μηντιακά, ψυχολογικά, διαιτητικά, από κάθε άποψη. Εγώ δεν λέω εμείς μεταξύ μας να τα βρίσκουμε όλα τέλεια. Είναι, το λιβάνισμα επίσης είναι λάθος, έτσι, Στέλιο μου. Το λέμε συνέχεια αυτό. Αλλά η κριτική να μην φτάνει στο όριο της μύρλας, της ατελείωτης, να μην φτάνει στο όριο του διχασμού, να σκοτωνόμαστε το ένας με τον άλλον, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό θέλουν οι άλλοι. Έτσι. Αυτό λέμε, ρε παιδιά. Το τσακάλι μας το βάλανε στο βάρε, το International Kunavi, να πούμε το μεγάλο το διαιτητή. Ωραία, φίλε, δεν υπάρχουν με τίποτα. Πώς είναι το Kunavi στα αγγλικά, Αναστασία, ξέρετε πώς είναι το Kunavi στα αγγλικά, The Kunav. Μάλλον The Kunav. Μάλιστα. Η άλλη πώς το είπε, ο Τσέο λέει, είναι ο Τοπούλου. Ο Τσέο λέει της εταιρείας, ο Τσέο. Πώς λέμε, ο Τσέο Γκεβάρα. Τι γίνεται, ρε, το CEO τον είπε. Έχει καθόλου κέρματα μπροστά σου, είσαι φορτωμένος, δεν έχεις τίποτα κέρματα. Περίμενε. Ευθύς αμέσως, κάτσε. Το πιο μικρό κέρμα που έχεις ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή έβγαλε ένα 20 λεπτάκι. Τι θέλεις? Α, ωραία. Επάνω στο 20 λεπτό κάπου έχει μια στάση σεξ, μπορείς να τη δεις. Άσε ρε που με 20 λεπτά θες να δεις τσόντα. Αυτό ξέρεις το έχω κάνει, χθες με 5 λεπτά. Άσε τώρα, και ψάχνει οι άλλοι. Κάναμε αυτά. Με 5 λεπτά τσόντα θέλετε να δείτε, ρε. Φιλιά, φιλιά. Bye. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη μου περιμένατε. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Έλα ρε Κωστή μου. Τι γίνεται? Έλα Βασίλη μου, σε ακούω, έλα. Σε ακούω. Έλα γόρι μου. Λοιπόν, ο Βασίλης είμαι, ε. Έλα Βασίλη μου, σε ακούω, ναι, μίλα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, Κωστή. Σε ακούω πραγματικά κάθε μέρα, μπορώ να πω το τελευταίο καιρό, αλλά εάν δεν ήσουν και εσύ πραγματικά να μας διορθώνεις, να μας δίνεις κουράγιο, να μας εμψυχώνεις, γιατί έτσι που έχουν καταντήσει οι φίλαθλοι δικοί μας, όχι φυσικά όλοι, όχι όλοι, εγώ είμαι ένας από τους άλλους που πιστεύω στην ομάδα, γιατί έχω έναν πρόεδρο που ευτυχώς έχω αυτό τον πρόεδρο, παρόλα τα χτυπήματα που του κάνανε κάτω από τη μέση, το χτυπάνε συνέχεια, δεν λυγίζει, απέναντίας τον εξαγριώνουν και τον κάνουν πιο δυνατό. Ναι. Τι θέλω να πω, παιδιά, ας σοβαρευτούμε, ας δείξουμε κατανόηση, υπομονή πάνω απ' όλα, γιατί οι μέρες ήρθανε και θα συνεχιστούν. Δεν είναι τυχαία μερικά πράγματα ότι πήρες τελευταία χρόνια 3 κύπελα, έκανες 2 double, ένα αίτητο πρωτάθλημα. Να είστε αισιόδοξοι και ποτές μα ποτές να μην κάνετε κακοπροαίρετη κριτική. Η κριτική να γίνεται πάντα σε λογικά πλαίσια. Μία διαφωνία μόνο έχω. Παρακαλώ, σας ακούω. Αυτό που είπες ότι σας διορθώνω. Δεν διορθώνω κανέναν. Δεν είμαι εδώ για να διορθώνω. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου να διορθώσω. Τι? Δεν είμαι ούτε δάσκαλος στην τάξη, ούτε θεωρώ ότι εγώ είμαι πιο έξυπνος από εσάς για να σας διορθώσω. Λέμε την άποψή μας, εκεί που διαφωνούμε, okay, αλλά όχι διορθώνω, Βασίλη μου. Έτσι. Κωστή μου, εγώ έτσι το βλέπω, επέτρεψέ μου να το θεωρήσω μας διορθώνει, γιατί για το καλό της ομάδας δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Πάντα θα πρέπει να είμαστε, να κάνουμε την αυτοκριτική πρώτα στον εαυτό μας και μετά στους υπόλοιπους. Άλλο αυτό, εντάξει, ναι. Η αναγνώριση εκ μέρους μου απέναντί σου είναι τέτοια, η οποία μου επιτρέπεις
να σου κάνω αυτή την. Εντάξει, Βασιλάκη, αυτό το παράσημο. Καταλαβαίνω ότι το λες σε καλοπροαίρετα. Εντάξει. Απλά δεν θέλω. Δεν υπάρχει λόγος να σας διορθώσω. Ο καθένας έχει την άποψή του, όλοι οι ακροατές. Θα διαφωνήσουμε, έτσι, αλλά δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος ξέρει και πρέπει το σωστό για να σας πει εσάς ότι κάνετε λάθος. Όπου διαφωνούμε, είναι, το είναι λέμε. Γνώμη δική μου. Εντάξει. Έγινε, Βασιλάκη μου. Το κάνεις πάντα για καλοπροαίρετα. Επίσης θέλω να στείλω τώρα τους χαιρετισμούς μου. Στείλε. Στον Κόραν. Στείλε. Στον Χρήστο στην Αυστραλία. Όλε. Στην κλινική. Όλε. Σε όλα τα ζουμουσάκια, σε αυτό το υπέροχο το κοριτσάκι, τη Χρύσα, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά μέσα στο αθλητήριο. Σε σένα προσωπικά και να έχουμε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο από αύριο πάντα. Καλή σου μέρα. Bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε, βεβαίως. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς, έχετε καμία αμφιβολία? Έχω μια αμφιβολία, έχω. Γιατί μάγε? Είμαι ένα πληγωμένο χαϊβάνι. Πληγωμένο χαϊβάνι. Ναι, ωραία έκπρεση. Δεν είναι αυτό τώρα τίτλος για τραγούδι ή για ποίημα? Το πληγωμένο χαϊβάνι. Είναι, κοίταξε. Χάνει το ταβάνι και πληγώνει το χαϊβάνι. Ναι. Άκου τώρα, εγώ κάνω λίγο. Κλαίει μόνο στο διβάνι. Ρε Κώστα, μόνο κάθε, του, πια τι θα κάνει. Δάσκαλος, εσύ, το χαϊβάνι, ωραίος. Το χαϊβάνι. Αν δεν υπήρχαν οι πόντοι στην Ελλάδα, Ελλάδα δεν θα υπήρχε. Καλά. Σωστό, ε? Ο πόντος είναι Ελλάδα, οι πόντοι είναι Έλληνες, ναι. Πιο Έλληνες από πολλούς άλλους. Ναι. Ούτε Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε και ραδιοφωνικές εκπομπές. Εντάξει, μια μικρή υπερβολή τη βάζεις τώρα, αλλά καταλαβαίνω την αγάπη σου για τους πόντους. Είναι αλήθεια αυτή. Με ισοπαίδωσες, τα πήρες όλα και τώρα βρίσκεσαι, όχι εσύ, οι άλλοι στην κατηφόρα. Γιατί με πλήγωσες χωρίς αιτία, εσύ με πρόδεσες στην πρώτη ευκαιρία. Τι μαλακό, ε? Ναι, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απλά μου ήρθε και εμένα να βάλω μια μειοκαταληξία. Για μάλλον λίγο λοιπόν μια πινιλιά. Δώσε μου μια λέξη για να φτιάξω ποιηματάκι. Υστερόγραφο. Βέβαια, το υστερόγραφο. Ναι, για πες. Ήμουν που ήμουν πληγωμένος, τώρα με πλήγωσε κι εσύ. Κάποιος με πλήγωσε, κάποιος. Και όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Αυτό είναι κλεψιμέικο. Κάποια μέρα, φίλε Κώστα. Κάποια μέρα, το ξέρω, θα δεις. Κλέβεις λίγο από κερκίδα, λίγο από ρουβά. Δεν πειράζει. Να απαντήσω. Σε έβγαλα από την καρδιά μου, γιατί η καρδιά μου σε μισή. Άντε τώρα να συνέλθω, άντε να δούμε πού θα βγει. Φιλάκια. Ερωτικός. Για σωμαρό μου. Θα μεγαλώσεις. Τι τραβάω, ρε. Ο μάγος. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, χαμήλωσε. Ναι, καλημέρα. Αμπαλέμου, χαμήλωσε τελείως. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Τελείως. Κωστή, ο τουκουνάβι στα αγγλικά είναι skunk. 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 Μου κάνει η λέξη ότι είναι γι' αυτό. Εντάξει, είναι λίγο μυστήρια. The skunk. Ορίστε. The skunk. You are. Μάλλον μπαίνει και το δε μπροστά. Ας πούμε. Where are you going, ρε σκάνκ? Δεν το ευχαριστήσεις. Πού πάνε, κουνάβι? Δεν το ευχαριστήσεις, φίλε. Όχι, όχι. Εμείς που το ευχαριστιόμαστε. Εμείς στεναχωριέσαι. Βρωμάει ωραία το δικό μας. Το κουνάβι. Το κουνάβι το δικό μας βρωμάει ωραία. Το κουνάβι με ανάβι. Κάθε βράδυ. Βασικά αυτά που λέγατε πριν είναι για να τα δώσετε στον Μπάμπη. Ο Μπάμπης θα τα κάνει, φίλε, κατευθείαν. Ο Μπάμπης θα τα κάνει, σου ξέρει, μεγάλο φίλε. Θα τα πάρω εγώ και θα τα κάνω, ας πούμε, ρήμα για να παίζεις ποτάκι. Για τη λαδόκολα, για την κρεατούμπα. Ναι, το έχετε. Είστε φοβεροί. Να λύσω μία απορία. Εγώ είμαι αυτός που κάνω το ρήμα στην κρεατούμπα. Δεν είναι κανένας άλλος. Το ξέρω. Όχι, επειδή με ρωτάνε, λέει. Ποιον έβαλε εκεί. Κλήρωση δεν έκανε χθες. Απατεώνα, έφυγε εμβριασμένος με τον άλλο να πούμε. Δεν μας έκανες κλήρωση. Βγήκε ο άλλος. Τα έχω εδώ μπροστά μου, τα έχω. Βγήκε ο άλλος χθες να μου πει ότι επειδή λέω ότι πήραμε δύο double, βγήκε να μου πει κάνεις προπαγάνδα. Γιατί το ένα δεν ισχύει. Πρόσεξε, μόνος σου το είπε. Γραμμένο. Γιατί λέει στα χαρτιά. Μα μόνος σου το είπες, ρε. Ναι, ρε φίλε. Βρε μόνος σου το μαρτυράς. Βρε στα χαρτιά, βρε, και βγαίνεις να μου κάνεις παρατήρηση ότι κάνω προπαγάνδα. Στα χαρτιά. Στη Σερπαντίνα, ρε. Στη Σερπαντίνα. Ξέρουμε που μένει αυτό. Ξέρουμε που μένει. Δεν πειράζει. Εγώ βλέπεις, δεν κόβω. Φίλε, αυτό ήταν ο 17ος που έχω κόψει σε 21 χρόνια. Αλλά όχι να μου πεις προπαγάνδα. Ναι, δύο... αυτό έμεινα παγωτό. Και λέω, έμεινε ατάιστος ένας
που δεν κληρώθηκε για την κρεατούμπα χθες. Τα έχω τα ονόματα μπροστά και θα κληρώσω σε λίγο. Να ξέρεις. Φιλιά πολλά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Bye, 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 bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Κωστημού. Ναι. Καλά, ρε, όλη η Αθήνα μας ακούει. Ρε, τι γίνεται. Βροχούλες είσαι. Ναι, ρε. Τι, μας ακούει η Αθήνα, πιστεύεις. Όλη η Αθήνα. Όλοι εδώ στην πόλη προσπαθούν κάτι να βρουν. Ξεκινάνε κάτω από τον αρχικό αυτό τον καραπά, πώς το λένε. Ναι. Πάει σιγά σιγά εδώ στην πόλη, σε αυτή την κίτρινη φυλή, να πούμε ότι ξέρεις την κίτρινη φυλή. Βεβαίως. Από μια στιγμή πάει σε κάτι ραδιόφωνα, με κάτι μέτρα, με κάτι τέτοια. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά και ανεβαίνεις δύο-δύο τα σκαλιά. Θυμάσαι τότε που σε πήρα και γελούσα όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκου και δεν μπορούσαμε να αντιδράσω. Έτσι γελάω κάθε πρωί. Του συναντάω δίπλα μου, του συναντάω στα ραδιόφωνα, σε αυτά του βλέπω. Πολύ άγχος δεν αυτό... Τι κάναμε, δύο ντάβλου πήραμε. Ακριβώς. Αυτό, Βασίλη μου, αυτό, Βροχούλα μου, το να γελάς και να μην βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν, δηλαδή να μην βλέπουν ότι τσιμπάς, τους αποσυντονίζει πλήρως. Πλήρως, δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε. Τίποτα. Δεν μπορούν να το χλωνέψουν. Μία με τον Ολυμπιακό, με τη Σερμπαντίνα, μία με την ΑΕΚ, μία προχθές με τον Άρη πήγαν εκεί στο Σημειάκι, προσπάθησαν να μπούμε μέσα να κάνουν. Που δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Και τους κάπτει μετά και το χ του Παναθηναϊκού. Και αυτό μπορούσαν να το χλωνέψουν. Έτσι. Είμαι με τον 533 μέσα εδώ και φεύγαμε από το γήπεδο. Λένε λέτρε, μπάρε. Μπάρε λέει, τα λέξει έστω 5-0. Πώς κάνω ένα μπάρε μέχρι να πάω σπίτι να κάνω, ανοίγω το Facebook που ένα-ένα. Έτσι με βγάλω κάτι γέλια. Ρε τους κακομύριδες, λέει τι έχουν πάθει. Τι να πάθουν, δεν μπορούν. Δεν μπορούν να μας πιάσουν από πουθενά. Τώρα βάλανε τη Sporting να πάρουν, δείχνει το Φερέρα. Τι έχουμε να ζήσουμε. Άμα κάνουμε κανένα διπλό στην Τρίπολη. Τι έχει να γίνει! Τι έχει να γίνει! Θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος. Ας το χωνέψουν. Το περσινό και το προπέρσινο είναι μόνον η αρχή. Αυτό τους λέμε είναι ό,τι και να κάνουν. Λύσα, κακιά, δεν πειράζει. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα. Προχωράμε. Πριν φύγεις. Περίμενε να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Χρήστο στο Ανόβερο για αυτό που κάνει για τη μικρούλα. Μόνο αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ναι, ξέρω, εντάξει, έμαθα. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, έτσι. Αλλά όταν θα μπορώ, θα πω. Ξέρει τον αγαπάω, ξέρει τα πάντα, ξέρουν τα παιδιά όλα εκεί πέρα. Όταν λέω την έκφραση καμαρώνω για τους ακροατές. Δεν μπορώ τώρα να πω παραπάνω. Σε δευτερόλεπτα είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείτε να. Αυτό ας πούμε που δεν το κάνει το κράτος, η πρόνοια, που δεν το κάνουν ξέρω εγώ, οι υπουργοί, οι πολιτικοί. Εμείς μεταξύ μας, τα ζουμουσάκια, έτσι, τι είμαστε εμείς, ένα κομμάτι, μια μερίδα ανθρώπων. Μικρή, μεγάλη, έτσι. Με συνοπτικές. Και έμαθα τώρα γίνανε σε λιγότερο από 24 ώρες. Τι λες τώρα. Μιλάμε ότι κινητοποίηση. Ο γιατρός, ο χειρουργός, το μεταφορικό, το σπίτι, το κορίτσι, η μαμά, όλα με συνοπτικές διαδικασίες. Γι' αυτό λέω, καμαρώνω τόσο πολύ. Αυτό όλο είναι πραγματικά η επιτομή του ζουμού σου. Το λέω για φίλους και εχθρούς. Και αυτούς που μας γουστάρουν και αυτούς που δεν μας γουστάρουν, έτσι. Πέρα από τις ομάδες. Αυτό. Αρχίζουν να γίνονται σιγά πιο πολύ σκηνικά που στάζουν. Δεν πειράζει. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει αυτό. Πριν φύγεις, Βασίλη μου, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 35 για χθες να δώσω την κρεατούμπα και σήμερα από το 1 μέχρι το 62 να δώσω το εισιτήριο. Στο 1 θα βάλεις το 5 του Παυλάρα. Μπράβο. Και στο άλλο το 10 το καλό. Το 10 το καλό. Φιλιά! Γεια σου, αγοράκι μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Γεια σου, Βροχή. Γεια σου, Βροχή. Δεν θα κοιμηθήκε πάλι ούτε ένα στενό. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Πρόσεξε. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω. Ο Βασίλης Χίτσιος, εκεί πρέπει να πηγαίνει ο τόνος, κερδίζει το τραπέζι στην κρεατούμπα. Θα στείλω εγώ το όνομά σου στο Βασίλη και θα πας όποια μέρα θέλεις. Στην πόντου 10 πέραν θύρα 8. Πάω να δώσω το Δυριακίας, παρακαλώ. Τη Μαριλίζα το βγάλουμε και στον αέρα τον νικητή.
Το εισιτήριο κερδίζει ο Νικόλας Δρίζης σε 4-11. Μαριλής μου, πάρ' τον ένα τηλέφωνο να τον βγάλουμε αέρα. Ο Νικόλας Δρίζης σε 4-11 κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που είναι προσφορά από το Club ΠΑΟΚ Ανόβερο. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα βγει, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να μην μπορεί, μπορεί να οδηγάει, μπορεί οτιδήποτε. Θα δούμε. Ακούει Μαριλής. Μπράβο. Νικόλας Δρίζης είναι ο τυχερός σε 4-11. Πάρ' το ένα τηλέφωνο, θέλω έτσι τα σημαντικά δώρα να τα βγάζουμε στον αέρα. Όχι ότι υπάρχει αμφιβολία ότι δίνουμε τα δώρα μας, εννοείται τα δίνουμε. Δεν θα βγεις. Δεν θα βγεις. Εισιτήριο διαρκείας έχεις κερδίσει. Ο αριθμός που καλέσατε, ναι, πες μας, δεν είναι διαθέσιμος. Γιατί δεν είναι? Κλήσεις σας προωθείτε. Και πού τη στέλνεις? Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα, μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Τι ήχος ήταν αυτός? Πιπ! Πιπ να κάνει το ραδιόφωνο σου. Δεν βγήκε ο φίλος, μπορεί να μην μπορεί, μπορεί θα τον βγάλουμε αύριο. Αν τον βγάλουμε αύριο, τι να κάνουμε δηλαδή. Στο Λίμπερο, έτσι, 107,4. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 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 αύριο.